Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Παρασκευή 3 Μαΐου και παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Ήπειρο στη Βιέννα. Με διάχυτη τη βεβαιότητα επικράτησης του ΣΥΡΙΖΑ στις ευρωεκλογές, εμφανίστηκε από τα Γιάννη ο Υπουργός Οικονομικών Ευκλήδης Τσακαλώτος. Ενώ με αφορμή την πρόταση μομφής της Νέας Δημοκρατίας, τόνισε ότι ο Πρωθυπουργός θα τη μετατρέψει σε ψήφο εμπιστοσύνης της κυβέρνησης με νικητή και αυτή τη μονομαχία. Στον Αλέξη Τσίπρα, ο Υπουργός Οικονομικών υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει την ισορροπιστική πολιτική και πως έχει στρατηγικό σχέδιο για το αφορολόγητο, όπως απέδειξε και με το θέμα των συντάξεων. Ως μονομαχία μεταξύ των κυρίων Τσίπρα και Μητσοτάκη, από την οποία νικητής βγαίνει πάντα ο κύριος Τσίπρας, χαρακτήρισε ο Υπουργός Οικονομικών Ευκλήδης Τσακαλώτος την πρόταση Μούμφης κατά του Παύλου Πολάκη, που πρόκειται να καταθέσει την ερχόμενη Δευτέρα ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης και την οποία ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας πρόκειται να μετατρέψει σε ψήφο εμπιστοσύνη στην κυβέρνησή του. Ήταν μια πρόταση εντυπωσιασμού. Νομίζω δεν έχει βάθος. Το θέμα που προέκυψε είχε μια πτυχή ουσίας και μια πτυχή που ύφους. Νομίζω ότι όλος ο κόσμος κατάλαβε ότι από τη μεριά της αριστεράς αυτό που είπε ο κύριος Κυπουρόπουλος δεν αντιπροσωπεύει τις σύγχρονες ιδέες για πώς πρέπει να αντιμετωπίζουμε ανθρώπους με ειδικές ανάγκες. Τα επιδόματα και ενισχύσεις που υπάρχουν δεν είναι ούτε δωράκια, είναι κάτι που χρειάζονται αυτοί οι άνθρωποι για να μπορούν να έχουν τις ίδιες δυνατότητες που έχουν οι άνθρωποι που δεν έχουν τέτοια προβλήματα. Μάλιστα στη συζήτηση και στη διαπραγμάτευση με τους θεσμούς το Δούνου του έβαζε και θέμα αυτά τα επιδόματα και βοηθήματα να κόβονται όταν κάποιος έχει δουλειά. Και τους εξηγούσαμε ότι δεν είναι έτσι. Αυτό δεν νομίζω είναι θέμα για μομφή για τον κύριο Πολάκη. Νομίζω είναι ένα θέμα που μπορεί να συζητήσουμε όλοι σε μια ανάρτηση που έκανα και εγώ. Και εγώ έχω παραφερθεί πολλές φορές μέσα στην ένταση της πολιτικής αντιπαράθεσης. Μπορείς να το ξεπεράσεις χωρίς αυτό την κίνηση. Νομίζω έτσι κι αλλιώς, αν το γυρίσει ο κύριος Πρωθυπουργός σε πρόταση εμπιστοσύνης, σε ψήφο εμπιστοσύνης, η μάχη ανάμεσα στο κύριο Τσίπρα και στον κύριο Μητσοτάκη νομίζω είναι μια άνηση μάχη που πάντα χάνει ο κύριος Μητσοτάκης. Δεν καταλαβαίνω γιατί το κάνει. Δικό του θέμα βεβαίως. Με φόντο τα εκλογικά αποτελέσματα στην Ισπανία, με τον ΣΥΡΙΖΑ να χαιρετίζει τη νίκη των σοσιαλδημοκρατών, ο κύριος Τσακαλώτος έκανε λόγο για μια στάση που φανερώνει την μεγάλη αγωνία και την αίσθηση ευθύνης από πλευράς του κυβερνώντος κόμματος, για να χαρακτηρίσει λίγο αργότερα κατανόητη την γραμμή του κινήματος αλλαγής και το κόμμα της Φόφης Γεννήματα απομονωμένο. Συνιστά μια μεγάλη αγωνία για πού πάει η Ευρώπη. Και συνιστά μία αίσθηση ευθύνης ότι όπου η σοσιαλδημοκρατία κάνει αριστερή στροφή, πρέπει οι άνθρωποι της αριστεράς να ακούσουν, να συζητήσουν για να μπορούν να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα που έχουμε. Αυτή τη στιγμή όμως είναι σημαντικό ότι γίνονται ανακατατάξεις παντού στο πολιτικό σκηνικό και στην Ελλάδα και στην Ισπανία και στην Γαλλία και στη Γερμανία και βλέπουμε ότι η σοσιαλδημοκρατία όπου πάει καλά, πάει καλά γιατί έχει κάνει αριστερή στροφή. Δεν καταλαβαίνω δηλαδή τη θέση του Κινάλ. Πραγματικά αυτό που είπε η κυρία Γεννηματά, ότι υπάρχει η δεξιά και η νέα δεξιά, είναι μια γραμμή που νομίζω ότι δεν μπορεί να την καταλάβει και ο ελληνικός λαός. Δηλαδή η ιδέα ότι το Κινάλ είναι αριστερά και εμείς είμαστε η δεξιά, όπως είχα πει στη Βουλή, είναι όσο πιστευτό
να πιστεύω ότι ο κύριος Βορύδης και ο κύριος Γεωργιάδης εμπνέονται βασικά από το Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ. Δεν θα το πιστέψει κανείς. Δεν θα το πιστέψει κανείς. Δεν είναι γραμμή να κατεβείς σε εκλογές. Και νομίζω η απομόνωση πια το έχει το κοινάλ. Όταν στη μεγάλη εκδήλωση στο Γαλάτσι μας χαιρέτησε και ο Αντώνιος, ο Αντώνιο Κώστα και ο Ούντο Μπούλμαν και ο νέος αρχηγός του Ιταλικού Δημοκρατικού Κόμματος, ποιος είναι απομονωμένος? Ο κύριος Τσακαλώτος για μία ακόμη φορά κατηγόρησε τη Νέα Δημοκρατία για διπλό ψέμα αναφορικά με την καταστροφή της μεσαίας τάξης από τον ΣΥΡΙΖΑ, λέγοντας ότι υπάρχουν βασικές διαφορές μεταξύ του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δημοκρατίας και πως η κυβέρνηση θα συνεχίσει την ισορροπιστική πολιτική με το βλέμμα στραμμένο στα μεσαία στρώματα. Η μεγάλη διαφορά είναι ότι εμείς θα συνεχίσουμε να έχουμε μια ισορροπημένη πολιτική ανάμεσα στις μειώσεις των φόρων και τη δημιουργία ενός κοινωνικού κράτους. Μας κάνουν την κριτική ότι οι μεσαίες τάξεις έχουμε καταστρέψει εμείς. Εκεί υπάρχει ένα διπλό ψέμα. Νομίζω η διαφορά αυτό από το να λες εγώ θα σας μειώσω μόνο τους φόρους και να μην λες από πού θα έρθει. Από αφού θα έρθουν αυτά τα χρήματα. Σε μια άλλη ερώτηση που δεν έχει απαντήσει ούτε ο κύριος Μητσοτάκης, ούτε ο κύριος Σταϊκούρας, ούτε κάποιος άλλος από τη Νέα Δημοκρατία, είναι αυτό που με πολύ καλό τρόπο και πολύ ήπιο τρόπο ανέλησε ο κύριος Χουλιαράκης στη συζήτηση για τον προϋπολογισμό, όπου κοστολόγησε το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας για το 2019 για 5 δις, και μέχρι το 22 σε 9 δις συσσωρευτικά. Και από πού θα έρθουν αυτά τα χρήματα, δεν μας έχει πει. Εξέφρασε την βεβαιότητα για νίκη του ΣΥΡΙΖΑ στις επικείμενες ευρωεκλογές, μιλώντας για ένα θετικό κλίμα που εισπράττει το κυβερνών κόμμα από τους πολίτες, σε αντίθεση με ό,τι παρουσιάζεται δημοσκοπικά ή δημοσιογραφικά. Εγώ δεν περιμένω ήττα του ΣΥΡΙΖΑ σε ευρωεκλογές. Και είμαι πολύ αισιόδοξος ότι τα πράγματα πάνε καλά. Υπάρχει μια ζεστή ατμόσφαιρα. Βεβαίως υπάρχουν άνθρωποι που είναι προβληματισμένοι. Δεν λένε όλοι μπράβο σε αυτό, αλλά θέλουν να συζητήσουν, σου βάζουν το πρόβλημα, είτε είναι φορολογικό, είτε είναι για τις συντάξεις, είτε είναι έμποροι που έχουν αγωνία αν θα αυξηθεί η ζήτηση, αν θα συνεχίσει να έχουμε ανάπτυξη. Υπάρχουν αυτές οι ανησυχίες, το συζητάνε, αλλά αυτή η απομόνωση που περιγράφουν τα κανάλια δεν υπάρχει. Ξέρετε τι μου θυμίζει η Νέα Δημοκρατία όταν βλέπει τις δημοσκοπήσεις και θεωρεί ότι θα πάει σφαίρα? Θα ξέρετε το μεγάλο μυθιστόρισμα του Ρομπινσόνα Κρούσο, που όταν είναι μόνος του και απελπισμένος τριγυρνάει γύρω από το νησί για να δει αν υπάρχει ένας άνθρωπος και βλέπει κάτι πατημασιές και λέει όχι. Ευτυχώς υπάρχει κάποιος άλλος άνθρωπος. Μόνο που αυτά τα πατήματα είναι τα δικά του πατήματα. Δηλαδή τα λέει ο Μητσοτάκης ότι πάνε καλά τα πράγματα, το λένε πίσω τα κανάλια, χαίρεται ο κύριος Μητσοτάκης, τα ξαναλένε τα κανάλια, αλλά η πραγματικότητα θα είναι στις 26 Μαΐου που θα δούμε το αποτέλεσμα. Ο Υπουργός Οικονομικών αναφορικά με το αφορολόγητο υπογράμμισε πως η κυβέρνηση έχει στρατηγικό σχέδιο και πως θα κινηθεί στο συγκεκριμένο ζήτημα όπως έπραξε πριν από ένα χρόνο για το θέμα των συντάξεων, επιτυγχάνοντας να μην υπάρξουν μειώσεις. Και φέτος θα είμαστε το ίδιο τεκμηριωμένοι και το ίδιο σοβαροί με στρατηγική για το αφορολόγητο. Όπως ξέρετε, ακόμα και ο κύριος Ντομπρόφσκης, δεν συζητάω καν για τον κύριο Μοσκοβισσή, ακόμα και ο κύριος Ντομπρόφσκης είπε ότι θα ακούσουμε τις θέσεις της ελληνικής κυβέρνησης και άμα τα δημοσιονομικά είναι καλά, θα ακούσουμε με συμπάθεια τη μείωση του αφορολόγητου. Νομίζω έχουμε χτίσει την εμπιστοσύνη και τον έξω και το μέσα. Αυτό που ανακοινώσαμε το 19 ο Αλέξης ο Τσίπρας το Σεπτέμβρη στη Θεσσαλονίκη, τα έχουμε κάνει όλα και γι' αυτό προχωράμε έτσι πως προχωράμε. Γιατί άλλο να υπόσχεσαι και άλλο να υπόσχεσαι πάνω σε ένα σχέδιο που είναι και τεκμηριωμένο και σαφής και κατανοητό
και στους μέσα και στους έξω. Για τον Υπουργό Οικονομικών το ζητούμενο είναι η αναδιάρθρωση του χρέους που έχει επιτευχθεί για τα επόμενα 15 χρόνια και να αξιοποιηθεί στο έπακρον για βιώσιμη ανάπτυξη. Έχουμε καταφέρει μια αναδιάρθρωση του χρέους που για 15 χρόνια είμαστε σε καλύτερη θέση σε πληρωμές από την Πορτογαλία, Ισπανία και Ιταλία. Αυτή η κοινωνία θα τα εκμεταλλευτεί αυτά τα 15 χρόνια. Θα σοβαρευτούν συνδικάτα, επιμελητήρια, κόμματα για να μπορούν αυτά τα 15 χρόνια να μην πάνε χαμένα. Αυτή η ανάπτυξη που έχει επιστρέψει να είναι βιώσιμη. Αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενο για για τα επόμενα 10 χρόνια. Αν αυτή η κοινωνία έχει τις δυνάμεις αυτές που θα λένε ό,τι έγινε, έγινε, τώρα έχουμε ανάπτυξη, πώς θα την κάνουμε βιώσιμη. Αυτά λοιπόν είπε σήμερα ο Υπουργός Οικονομικών, ο κύριος Ευκλήδης Τσακαλώτος, κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου που παραχώρησε και απαντώντας ουσιαστικά σε ερωτήσεις συναδέλφων, μιας και ο ίδιος είχε μιλήσει χθες το βράδυ στην Εταιρεία Υπηρετικών Μελετών. Οπότε έδωσε τη δυνατότητα σήμερα στους δημοσιογράφους της πόλης να του υποβάλουν ερωτήσεις και να απαντήσει επ' αυτών. Θα συνεχίσουμε με πολιτική συζήτηση με τον υποψήφιο βουλευτή με το Κίνημα Αλλαγής, τον κύριο Μιχάλη Κασή. Καλησπέρα κύριε Κασή, χρόνια πολλά, ευχαριστώ που είστε εδώ. Καλησπέρα και χρόνια πολλά και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εγώ ευχαριστώ για την ανταπόκριση. Λοιπόν, κύριε Κασή, νομίζω ότι θα εκμεταλλευτώ έτσι από κάποια σημεία των δηλώσεων του κυρίου Τσακαλώτου. Είναι απομονωμένο το Κίνημα Αλλαγής, όπως είπε σήμερα ο κύριος Τσακαλώτος, από τους Ευρωπαίους Σοσιαλδημοκράτες? Αφού ξεχάσαν τους ποδέμους της Ισπανίας, τώρα το ρίξαν στην Σοσιαλδημοκρατία. Φαίνεται ότι είναι ο χώρος και προσπαθούν να πάρουν στασίδι. Ένας χώρος που ουσιαστικά ανήκει το Κίνημα Αλλαγής, όπως το ΠΑΣΟΚ πριν, και όλες αυτές οι κινήσεις που συμμετέχουν σήμερα στο μεγάλο Κίνημα Αλλαγής, θεωρώ ότι, όπως προείπα, προσπαθεί ο κύριος Τσίπρας να πάρει στασίδι ανά πάσα στιγμή και ώρα, και βρίσκοντας ευκαιρία μέσα από τις εκλογές στην Ισπανία, που εκεί υπήρχε μία αύξηση του Σοσιαλιστικού Κόμματος της Ισπανίας, θυμήθηκε ότι υπάρχει και η Σοσιαλδημοκρατία. Ενώ σας είπα ότι ξέχασε τους ποδέμους, τους αριστερούς λαϊκιστές από τα κινήματα των αγανακτισμένων, που ουσιαστικά από εκεί προήλθε και το ποδέμος, αλλά και ο ΣΥΡΙΖΑ έτσι αναραχήθηκε στην εξουσία. Τώρα προσπαθεί να βρει χώρο. Νομίζω ότι γνωρίζουν πάρα πολύ καλά όλοι τους. Τώρα, αν η παρουσία στο Χαλάνδρη που κάναν την εκδήλωση ορισμένων ηγητών σοσιαλιστών χαιρετήσαν την εκδήλωση, δεν νομίζω ότι αυτό σημαίνει ότι αυτόματα μπορεί ο ΣΥΡΙΖΑ να προσχωρήσει στον χώρο της σοσιαλδημοκρατίας. Είναι ένα αριστερό λαϊκίστικο κόμμα με την πολιτική του έτσι όπως έχει εκφραστεί τα τελευταία χρόνια, που νομίζω ότι δεν χρειαζόμαστε εμείς να μας δώσει πιστοποιητικά ο κύριος Τσίπρας το πού ανήκουμε. Ανήκουμε στον χώρο της κεντροαριστεράς, ανήκουμε στον χώρο της σοσιαλδημοκρατίας. Αυτός είναι ο χώρος μας και αυτός προσπαθεί τώρα μέσα από το ΣΥΡΙΖΑ να μπορέσει, όπως σας είπα, να βρει στασίδι για να έχει σημείο αναφοράς. Το πιάνει το στασίδι, κύριε Κασή? Κερδίζει έδαφος, θεωρείτε, μέσα από αυτή την προσπάθεια? Δεν νομίζω. Όχι. Δεν νομίζω ότι, και θα δούμε το ποιος θα απομονωθεί στη συνέχεια σε ό,τι έχει να κάνει σε σχέση με όλη αυτή την προσπάθεια, γιατί οι ευρωεκλογές είναι μπροστά μας και γνωρίζουν πολύ καλά ποιος είναι ο χώρος τουλάχιστον που εμείς κινούμαστε ως κεντροαριστερά και ποιος είναι ο χώρος τους που κινούνται ως ανανεωτική αριστερά. Άρα ουσιαστικά έχει δίκιο η κυρία Γεννηματά που μιλάει για μια νέα δεξιά? Κοιτάξτε να δείτε, έτσι όπως έχει εκφραστεί τα τελευταία 5 χρόνια ο ΣΥΡΙΖΑ συγκυβερνώντας με το ακροδεξιό κόμμα του κυρίου Καμένου μέχρι και πρόσφατα, και τώρα ήδη στηρίζεται σε ακραίους βουλευτές. Θυμήθηκε ο κύριος Τσακαλώτος και τον Βορύδη και τον Γεωργιάδη. Ξεχνά όμως την κυρία Παπακώστα, η οποία την κυρία Παπακώστα, την κυρία Κουντουρά, που ούτως ή άλλως είναι στο κυβερνητικό σχήμα σήμερα. Και παραιτήθηκε η κυρία Κουντουρά σήμερα? Εντάξει, παραιτήθηκε από υπουργός, από βουλευτής δεν παραιτήθηκε και είναι στο κυβερνητικό σχήμα ουσιαστικά. Είναι τα ανταλλάγματα και οι καρέκλες οι οποίες προήλθαν
πριν αρκετό χρονικό διάστημα, προκειμένου να κρατηθούν στην εξουσία όλοι μαζί. Ούτως ή άλλως, κοντός ψαλμός αλληλούια. Το πρώτο μήνυμα θα το πάρουν και είναι κοντά οι ευρωεκλογές, 26 του Μάη είναι πολύ κοντά, και όποτε και αν γίνουν οι εθνικές εκλογές, νομίζω ότι θα είναι ένα δεύτερο μήνυμα. Το πρώτο θα το πάρουν σε λίγες μέρες. Θεωρείτε, κύριε Κασί, ότι θα είναι μεγάλη ήττα, όπως εκτιμάτε εσείς του ΣΥΡΙΖΑ στις ευρωεκλογές? Εκτιμάτε ότι θα υπάρχει μεγάλη πτώση των ποσοστών του? Στόχος είναι να υπάρχει στρατηγική ήττα του ΣΥΡΙΖΑ για να τιμωρηθεί για όλα αυτά τα ψεύδι, τα οποία πολιτικά ψεύδι, τα οποία κατά καιρούς έχει πει και έχει κάνει, με αποτέλεσμα εκλογές γίνονται μετά από 4 χρόνια ουσιαστικά, και 4 και κάτι, είναι οι πρώτες εκλογές που γίνονται, και αυτές είναι οι ευρωεκλογές. Άρα σημαίνει ότι ο λαός θα ανταποκριθεί αρνητικά απέναντι στο ΣΥΡΙΖΑ σε όλα αυτά τα οποία τουλάχιστον έχει πει και έχει κάνει. Εμείς λέμε στρατηγική ήττα, τα ποσοστά του να είναι πολύ χαμηλά για να τιμωρηθεί πραγματικά, γιατί κορόιδεψε τον ελληνικό λαό, προσπάθησε όλα αυτά τα χρόνια να δημιουργήσει εντυπώσεις και άλοθη για να κρατηθεί στην εξουσία. Κοιτάξτε να δείτε τι κάνανε οι προηγούμενοι, αλλά δεν λένε τι κάνανε αυτοί αυτό το διάστημα των 5 ετών που κυβερνούν. Και ο κύριος Τσακαλώτος, καλά είναι, αφού ήρθε στα Γιάννενα, θα πρέπει να θυμηθεί το ότι έρχεται σε μία από τις φτωχότερες περιοχές της χώρας μας, αλλά και μία της Ευρώπης γενικότερα. Αλλά την άλλη πλευρά όμως, να το θυμίσουμε και να το πούμε, ότι είμαστε έντιμοι φορολογούμενοι εμείς ή τον Ιωαννίνο εδώ πέρα της περιοχής. Και να πούμε ότι είμαστε η τέταρτη περιφέρεια ανά την Ελλάδα που έχει εισοδήματα δηλωμένα τουλάχιστον σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Μετά την Αθήνα, Θεσσαλονίκη, δεν ξέρω και ποια άλλη περιοχή, έπεται τα Γιάννενα. Άρα σημαίνει ότι είμαστε έντιμοι φορολογούμενοι. Από την άλλη πλευρά όμως, δεν μας είπε ότι πώς θα έρθει περιβόητη αυτή η ανάπτυξη που ουσιαστικά αυτοί λιβανίζουν και λένε ότι έχουμε περάσει την ανάπτυξη με αυτούς τους φορολογικούς συντελεστές, με αυτές τις ασφαλιστικές εισφορές και με όλα αυτά τα οποία ουσιαστικά έχουν ψηφίσει μέσα από το τρίτο μνημόνιο και έχουν δεσμεύσει το μέλλον αυτής της χώρας για 99 χρόνια. Καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Γι' αυτό λέγω ότι οι εκλογές είναι πολύ κοντά και θα δοθεί η ευκαιρία στον ελληνικό λαό να τιμωρήσει έναν πρωθυπουργό και μία αριστερή κυβέρνηση, συγκυβερνώντας με τον ακροδεξιό τον κύριο Καμένο, που ουσιαστικά έχει επιφέρει μεγαλύτερα βάρη στις πλάτες του ελληνικού λαού. Αυτό πάντως που τονίζεται από το κυβερνητικό στρατόπεδο είναι ότι με βάση τα τελευταία θετικά στοιχεία για την οικονομία θα έρθουν νέα και μόνιμα πλέον μέτρα, κύριε Κασί, σε επίπεδο φοροελαφρύνησεων ουσιαστικά. Να μην κοροϊδευόμαστε και να μην κοροϊδεύουν άλλον τον ελληνικό λαό. Δεν μπορούν αυτά τα οποία εξαγγέλλουν και λέγονται σε επίπεδο παροχών, είτε ακόμη και τα βοηθήματα, είτε ακόμη και αυτό που λέγεται τελευταία, ότι κοιτάξτε να δείτε, θα υπάρχει ο 13ος μισθός και θα είναι κάτι πάγιο. Αυτά εξαρτούνται από τις διεργασίες που γίνονται με τους δανειστές. Εδώ να σκεφτείτε ότι τον περιβόητο νόμο που έχει να κάνει σε σχέση με τις 120 δόσεις για τα ασφαλιστικά ταμεία και για την εφορία, που θα είναι μια ανάσα για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, έχουν τώρα 3 μήνες που βολοδέρνουν, πηγαίνουν και έρχονται, λένε ότι τη Δευτέρα θα την καταθέσουν και διατυμπανίζουν ότι, ξέρεις, είναι ότι κάτι το οποίο θα κάνουν το σοβαρό και το σπουδαίο. Είναι μια ανάσα, αλλά όχι και κάτι το οποίο θα λύσει το μεγάλο πρόβλημα το οποίο ταλανίζει την οικονομία μας και πολύ περισσότερο τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά. Καταλαβαίνετε ότι οι παροχές πλέον και εν ώψη εκλογών, τόσο των ευρωεκλογών και περιφερειακών και αυτοδιοικητικών που είναι μπροστά μας, αλλά πολύ περισσότερο και των εθνικών εκλογών, νομίζω ότι δεν πιάνουν τόπο αυτές οι κουβέντες και καλά είναι να σοβαρευτούμε. Να σοβαρευτούμε λίγο ως πολιτικά κόμματα και ως κυβέρνηση ουσιαστικά σήμερα, γιατί νομίζω ότι
γνωρίζουν πολύ καλά το πού βρισκόμαστε και αυτό το υπερπλεώνασμα το οποίο θεωρούν ότι έχουν στην άκρη είναι με αίμα του ελληνικού λαού. Δεν έχουν αφήσει φράγκο, ευρώ στη τσέπη του Έλληνα φορολογούμενου με αποτέλεσμα να δημιουργήσουν ένα πλεώνασμα. Αυτό το πλεώνασμα όμως είναι από το υστέρημα πραγματικά του ελληνικού λαού και γι' αυτό χρειάζεται και ορθή και χρηστή διαχείριση. Χρειάζονται τα επιδόματα για τους ανθρώπους αυτούς που δεν έχουν στον ήλιο μοίρα, δεν έχουν εργασία και δεν έχουν ούτε ένα ευρώ για να πάνε στο σπίτι τους. Αλλά από την άλλη πλευρά νομίζω ότι δεν λύνεται το πρόβλημα. Πρέπει να περάσουμε στην πραγματική ανάπτυξη, να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας, ούτως ώστε πραγματικά να μπορέσει η οικονομία μας να πάρει μπροστά. Ο κ. Τσακαλώδης ρωτήθηκε γιατί αποκαλούνται παροχές αυτά τα μέτρα που ανακοινώνει η κυβέρνηση τη στιγμή που είναι κοινωνικά μέτρα που έρχονται να στηρίξουν τους αδύναμους και γιατί, ας πούμε, επί άλλες κυβερνήσεις μιλούσαμε για μέτρα ενδεχομένως και δεν μιλούσαμε. Οι ίδιοι τα κατηγορούσαν όταν ήταν στην αντιπολίτευση. Άρα λένε τα ίδια πράγματα είτε της Νέας Δημοκρατίας είτε και αυτή σήμερα. Είναι αναγκαίο να υπάρχουν αυτά τα μέτρα για τη στήριξη των φτωχών οικοκυριών και των αδύναμων ανθρώπων και δεν πρέπει κατά αυτόν τον τρόπο να χειρίζονται τα ζητήματα αυτά. Ακόμη και βοήθεια να θέλεις να δώσεις σε κάποιον ο οποίος έχει πραγματικά μεγάλη ανάγκη, δεν πρέπει ποτέ να του λες ότι θα του δώσεις ένα βοήθημα. Πρέπει να τον ενισχύσεις γιατί έχει πραγματικά ανάγκη. Αυτό πρέπει να δούμε, αυτό πρέπει να κουβεντιάσουμε και πρέπει να καταλήξουμε. Και όχι αυτά εν ώψη των εκλογών. Νομίζω ότι δεν γίνονται πιστευτοί, γιατί σας είπα, άλλα λέγαν, άλλα κάναν και όχι μόνο αυτό, επιβαρύναν πολύ περισσότερο την κατάσταση των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων. Αυτοί πάντως επιμένουν ότι τα έχουν κάνει όλα. Όσα είχε δεσμευθεί τον περασμένο Σεπτέμβριο στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ο κ. Τσίπρας έχουν υλοποιηθεί και πλέον θα έρθουν να υποσχεθούν άλλα πράγματα. Έχοντας όμως παρουσιάσει την ΑΕΠ. Να δείτε, αυτή η κυβέρνηση και αυτός ο Πρωθυπουργός δεν χρειάζεται αντιπολίτευση να λες το τι έλεγε και το τι έκανε. Νομίζω ότι γνωρίζουν πολύ καλά οι άνθρωποι που βιώνουν τα προβλήματα το τι έλεγε και το πώς ενήργησε όλα αυτά το χρονικό διάστημα που κυβέρνησε τα 4,5 χρόνια. Οπότε δεν χρειάζεται, ας πούμε, να υπάρχει αυτή η έντονη αντιπαράθεση, αν θέλετε, και από πλευράς της Νέας Δημοκρατίας, σε επίπεδο ακόμα, αν θέλετε, ακόμα και με την τελευταία ευκαιρία που δίνεται στον κύριο Τσίπρα την πρόταση μορφής για τον κύριο Πολάκη να την μετατρέψει σε ψήφο εμπιστοσύνη της κυβέρνησης. Ξέρουμε πολύ καλά το πώς στηρίζεται αυτή η κυβέρνηση, ξέρουμε πολύ καλά το τι έπραξε αυτή η κυβέρνηση, οπότε δεν χρειάζεται πλέον πιστοποιητικά μέσω από το κοινοβούλιο προκειμένου για να καταλάβει ο κόσμος περί τίνος πρόκειται. Τώρα όσον αφορά για τον κύριο Πολάκη, γιατί είναι και ας βγουν και ας ζητήσουν ένα συγγνώμη, ένα μεγάλο συγγνώμη για όλα αυτά τα οποία λέει ο άνθρωπος αυτός και νομίζω ότι τα λέει συνειδητά, δεν είναι κάτι το οποίο έρχεται ας πούμε αυθόρμητο ή δεν ξέρω τι και ειδικότερα σε μια ευαίσθητη κοινωνική ομάδα η οποία τραβά τον γολγοθά της όχι μόνο τα άτομα αυτά τα οποία έχουν το πρόβλημα αλλά πολύ περισσότερο και οι οικογένειες. Άρα τους ανθρώπους αυτούς δεν έχεις δικαίωμα ποτέ να τους προσβάλλεις κατά αυτόν τον τρόπο. Σε επίπεδο σας δίνομαι παροχές ή επιδόματα ή έχετε κάποια προνόμια προκειμένου να ενταχθείτε μέσα στην κοινωνία. Ας ζητήσουν ένα μεγάλο συγγνώμη πρώτα και ο κύριος Πουλάκης, αλλά πολύ περισσότερο και ο Πρωθυπουργός, αλλά και όλοι οι άνθρωποι της κυβέρνησης και μετά ας βρουν επιχειρήματα προκειμένου να πάνε στο Εθνικό Κοινοβούλιο μεθαύριο και να στηρίξουν την κυβέρνηση και να μετατρέψουν την πρόταση μορφής σε ψήφο εμπιστοσύνης της κυβέρνησης. Είναι ζητήματα τα οποία νομίζω ότι δεν χρειάζονται σχολιασμό, γιατί πάνω απ' όλα προέχει η ανθρωπιά, και η ευαισθησία, που πρέπει να διακρίνει τον πολιτικό και τους πολιτικούς, αλλά και η πολιτική ακόμη, να εφαρμόζεται πραγματικά επί της ουσίας και να λύνει προβλήματα στους ανήμπορους αυτούς ανθρώπους, αλλά γενικότερα και σε ολόκληρη την κοινωνία. Την απόφαση του Πρόεδρου της Νέας Δημοκρατίας να προσφύγει, να καταθέσει πρόταση μορφής για τον κύριο Πολάκη, πώς την σχολιάζετε, κύριε Κασί? Νομίζω ότι είναι άνευ λόγω και ουσίας, γιατί μία έτσι θα έλεγα άστοχη έκφραση και παρέμβαση του κυρίου Πουλάκη να μετατρέπεται σε ένα πολιτικό ζήτημα
όταν ουσιαστικά υπάρχουν κέρια προβλήματα τα οποία πρέπει να συζητήσουμε, πρέπει να συζητήσουν και εν ώψη των ευρωεκλογών, αλλά πολύ περισσότερο και κατά την περίοδο έως όταν πάμε για τις εθνικές εκλογές. Θεωρώ ότι ήταν πολύ άστοχη η παρέμβαση αυτή, γιατί θα δώσει την ευκαιρία για άλλη μία φορά στον κύριο Τσίπρα για να θα πει... Μπούμεραν ουσιαστικά. Νομίζω ότι ναι. Δεν έχει ουσία, γιατί όταν κάνεις κάτι και θέλεις πραγματικά να δημιουργήσεις πρόβλημα στην κυβέρνηση και να αναδείξεις ένα σοβαρό θέμα το οποίο είναι κατά την άποψή μου σοβαρό, δεν θα έπρεπε όμως αυτή την περίοδο που είμαστε σε μια προεκλογική περίοδο. Και εκτός αυτού, ο κύριος Πουλάκης είναι ένας άνθρωπος ο οποίος κατά καιρούς λέει διάφορα πράγματα και φαίνεται ότι έχει την αμέριστη στήριξη του κυρίου Τσίπρα. Ήδη φαίνεται και μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι οι γιορτές του Τσίπρα ήταν και οι διακοπές του ήταν μαζί με τον Πουλάκη. Μαζί συντρώγανε, μαζί. Άρα καταλαβαίνετε ότι ποιος κοροϊδεύει ποιον τώρα, δηλαδή. Ουσιαστικά υιοθετεί όλα αυτά τα οποία λέει ο κύριος Πουλάκης. Αυτό όμως είναι ένα πρόβλημα το οποίο πρέπει να το καταλάβει πολύ περισσότερο η ελληνική κοινωνία και οι άνθρωποι που βασανίζονται από αυτά τα μεγάλα προβλήματα, το πώς συμπεριφέρεται ένας πρωθυπουργός και ένα μέλος της κυβέρνησης. Αλλά πολύ περισσότερο και τα υπόλοιπα μέλη και οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Θα έπρεπε από την πρώτη στιγμή να καταδικάσουν αυτόν τον άνθρωπο με αυτά τα οποία λέει, ουσιαστικά για να είναι, αν θέλετε, καθαρή και υπεύθυνη απέναντι σε όλες τις κοινωνικές ομάδες. Μάλιστα. Να έρθουμε στο κίνημα αλλαγής, κύριε Κασί. Πώς πορεύεστε προς τις εκλογές της 26ης Μαΐου και τις αυτοδιοικητικές βέβαια εκλογές, και αν επιτυγχάνεται, αρχίζει να μεγαλώνει και η συσπήρωση του κόσμου σε όλη αυτή την προσπάθεια και σε όλο αυτό το εγχείρημα? Νομίζω ότι η συσπήρωση είναι ορατή και φαίνεται, δηλαδή καθημερινά. Ήδη πάμε στις ευρωεκλογές με στοίχημα πραγματικά το ότι πρέπει να έχουμε ένα πολύ καλό ποσοστό και αυτό πρέπει να είναι διψήφιο και θα είναι διψήφιο, εκτιμώντας ότι ο κόσμος έχει καταλάβει πλέον το πώς συμπεριφέρθηκε ο Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ γενικότερα όλα αυτά τα χρόνια και ειδικότερα το τελευταίο διάστημα με την επίθεση, με τις γέφυρες που πήγαινε να δημιουργήσει και με την προοδευτική συμμαχία απέναντι στο κίνημα αλλαγής. Αυτό συσπήρωσε περισσότερο τον κόσμο, πείσμωσε τον κόσμο και αυτό φαίνεται καθημερινά. Ήδη οι υποψήφοι ευρωβουλευτές ανά την Ελλάδα γυρνούν καθημερινά και κάνουν ομιλίες και αυτό γίνεται και στα Γιάννα. Ήδη να πούμε ότι στις 13 το μήνα κατά πάσα πιθανότητα είναι η ημερομηνία που θα επισκεφθεί τα Γιάννα η πρόεδρος Εφόφη Γεννηματά. Στόχος μας είναι να αναδείξουμε πραγματικά προβλήματα μέσα από την εκλογική αναμέτρηση των ευρωεκλογών. Για μας είναι πολιτικές οι εκλογές αυτές και θα δώσουν καθαρά πολιτικό στίγμα το πού θα πάνε τα πράγματα και την επόμενη μέρα για τις εθνικές εκλογές. Και εκτιμώ ότι ο κόσμος επανέρχεται, ο κόσμος συσπερώνεται γύρω από το κίνημα αλλαγής. Αυτό είναι που ανησυχεί ιδιαίτερα τον κύριο Τσίπρα, γιατί και οι τελευταίες, το τελευταίο κάλεσμα, τα καλέσματα τα οποία έστειλε, τα πήραν αυτοί που ουσιαστικά ήθελαν καρέκλες και βουλευτήκαν, γιατί μόνον έτσι μπορεί να εξηγήσεις κάποια πράγματα για τον θάνατο Μωραΐτη, για τον Τόλκα τους τελευταίους, αλλά πολύ περισσότερο να πούμε και για τον κύριο Θεοχαρόπουλο, που ουσιαστικά εξασφάλισε και αυτός μια θέση από ό,τι φαίνεται για την επόμενη Βουλή, και αυτός ήταν ο κυρίαρχος στόχος. Νομίζω ότι δεν απέδωσε καρπούς στο ΣΥΡΙΖΑ η προσπάθεια αυτή που προσπαθούσε όλο αυτό το διάστημα για να δημιουργήσει γέφυρες για να κάνει την προοδευτική συμμαχία. Εμείς είμαστε εδώ, αγωνιζόμαστε, λέμε την αλήθεια στον ελληνικό λαό, πάντα με επιχειρήματα, και από εκεί και πέρα είμαι σίγουρος ότι ο ελληνικός λαός στις ευρωεκλογές θα δώσει ένα ηχηρό μήνυμα και μία απάντηση σε όλη αυτή την κυβερνητική πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ τα τελευταία χρόνια. Εξάλλου, το μήνυμα θα είναι διπλό και μέσα από τις περιφερειακές εκλογές, για να μην ξεχνιόμαστε, και αυτό φαίνεται και στην περιοχή μας, εδώ έχουν ξεχάσει ότι υπάρχουν περιφερειακές εκλογές.
Έχουν ξεχάσει ότι υπάρχουν δημοτικές εκλογές και υπάρχουν υποψήφοι του ΣΥΡΙΖΑ. Έχει δοθεί βαρύτητα σε ευρωεκλογές? Δεν νομίζω ότι και τις ευρωεκλογές θα τις χαρακτηρίσουν. Ότι ξέρεις, είναι η χαλαρή ψηφοσίδα και τον κύριο Τσακαλώτου, που μάλλον αυτός πρέπει να είναι πολύ αισιόδοξος και να θυμάται παλιές εποχές, το ότι θα είναι πρώτο κόμμα ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές. Άλλα λόγια, να αγαπιόμαστε δηλαδή. Τώρα τους στέλνει τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τους στέλνει οι κακοί δημοσιογράφοι. Οι δημοσιογράφοι είναι αυτοί οι οποίοι τα παίρνουν από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και ανακυκλώνουν ζητήματα και προβλήματα τα οποία έχει ο ελληνικός λαός, λες, και δεν ζουν στην Ελλάδα, ζουν σε κάποια άλλη χώρα. Κύριε Κασί, το κίνημα αλλαγής εν όψη των ευρωεκλογών θέτει καθαρά ζήτημα το τι Ευρώπη θέλουμε την επόμενη ημέρα. Μα δίνεται και η δυνατότητα, και αυτός είναι ο στόχος των ευρωεκλογών, για να δούμε τι Ευρώπη θέλουμε την επόμενη μέρα. Θέλουμε μια Ευρώπη που θα βάζει τις διαχωριστικές γραμμές απέναντι στους πρόσφυγες, και το προσφυγικό είναι θέμα μόνο της Ελλάδος, που έχει ανοιχτά σύνορα και δέχεται μεγάλο όγκο προσφύγων. Είναι ότι θα καλλιεργήσουμε ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν σε σχέση με την αύξηση των ποσοστών της ακροδεξιάς. Από ό,τι φαίνεται, σε όλες αυτές τις χώρες που ουσιαστικά στέκονται απέναντι στο μεγάλο πρόβλημα που έχει να κάνει σε σχέση με την μετανάστευση, είναι ζητήματα τα οποία ουσιαστικά πρέπει να συζητήσουν και πρέπει να αποφασιστούν. Γι' αυτό λέω, τι δουλειά έχει ο ΣΥΡΙΖΑ να συζητά σήμερα για την σοσιαλδημοκρατία, ότι όταν μέχρι σήμερα, μέχρι χθες, ήταν ζητήματα τα οποία δεν τα ακουμπούσε και δεν νοιάζονταν ποτέ. Θέλουμε μια Ευρώπη την οποία θα αποφασίζει μόνο η Γερμανία ή ακόμη και η Γαλλία για το πώς θα περπατήσουν τα πράγματα. Θέλουμε μια Ευρώπη με την πίεση που κάνανε οι Γερμανοί, προκειμένου η Μέρκελ για να περάσει τη συμφωνία των Σκοπίων, και από ό,τι είδα υπήρχαν ενστάσεις τελευταία και δεν μπήκε και αυτόματα δεν θα μπορέσει να μπει και αυτόματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση η Βόρεια Μακεδονία, έτσι όπως την ονομάσαν. Δηλαδή είναι ζητήματα τα οποία πρέπει να κουβεντιαστούν σε ένα επίπεδο τέτοιο, ώστε να μπορέσουμε να δούμε μια Ευρώπη των ανοιχτών οριζόντων. Όχι μια Ευρώπη κλειστή και ένα παραμάγαζο το οποίο ουσιαστικά θα αποφασίζουν οι λίγοι για τους πολλούς. Και είδαμε τελευταία την Αγγλία, μια υπερδύναμη οικονομική που αποχώρησε από αυτό το σχήμα. Μια αποδυνάμωση, και αυτό ήταν πρακτική και λειτουργία, αν θέλετε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης όλα αυτά τα χρόνια. Εμείς λέμε μια ανοιχτή Ευρώπη, μια Ευρώπη η οποία θα ασχοληθεί και θα δει όλες τις χώρες και το Βουρά και το Νότο το πώς πρέπει να αναπτυχθούν, και όχι εφαρμόζοντας εμάς μέτρα λιτότητας όλα αυτά τα χρόνια, προκειμένου να μην μπορούμε να σηκώσουμε κεφάλι ποτέ. Με βάση το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών, αν υπάρξει ήττα του ΣΥΡΙΖΑ με μεγάλα ποσοστά, αρκετά μεγάλη πτώση, θεωρείτε ότι αυτό μπορεί να επισπεύσει εθνικές εκλογές, κύριε Κασίδη? Όχι, η εκτίμησή μου ότι είναι οι εκλογές θα γίνουν τον Οκτώβριο, και αν μπορέσουν και τους πάνε και κανένα μήνα παραπίσω, να πάνε και τον Νοέμβριο κοντά τα Χριστούγεννα. Αυτός είναι ο στόχος τους. Δεν τους ενδιαφέρει, γιατί το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών θα το αναλύσουν κατά το δοκούν όπως τους βουλεύει. Αν η διαφορά είναι πολύ μεγάλη, θα πούν ότι είναι χαλαρή η ψήφος και ο ελληνικός λαός ψήφισε προκειμένου για να δώσει και να στείλει μηνύματα, και όχι για να οδηγηθούν σε εθνικές εκλογές. Νομίζω ότι πέρασε ένα πολύ μεγάλο σκόπελο η κυβέρνηση αυτή το προηγούμενο διάστημα, από αρχές του χρόνου έως και σήμερα που συζητάμε, και με τη συμφωνία των Πρεσπών, αλλά γενικότερα και με όλα αυτά τα προβλήματα τα οποία είχαν δημιουργηθεί. Και δυστυχώς υπήρχαν οι πολιτικοί γερολόγοι που δώσαν, είναι πρωτοφανές δηλαδή, μια στήριξη, μια κυβέρνηση η οποία στηρίζεται σε βουλευτές leasing, δηλαδή έχει βουλευτές μέχρι συντανισμό, δηλαδή πήρε κάποιους βουλευτές, τους έδωσε κάποια υπουργεία, και αυτό είναι πρωτοφανές. Συνέβη και νομίζω ότι δεν πρόκειται να ξανασυμβεί. Και από την άλλη πλευρά δεν έχει λόγος ουσιαστικά να οδηγηθεί σε εκλογές, γιατί πιστεύοντας μέσα από το πρόγραμμα αυτό των εξαγγελιών και των
πρόσφατων και νέων ψευδεστήσεων τις οποίες έχει ο κύριος Πρωθυπουργός, ότι θα μπορεί να ανατρέψει το κλίμα για να χάσει όσο το λιγότερο με μικρότερη διαφορά. Το ότι θα χάσει, θα χάσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Από εκεί και πέρα όμως νομίζω ότι δεν λύνονται τα προβλήματα κατά αυτόν τον τρόπο, γιατί και η Νέα Δημοκρατία, την άλλη πλευρά, ο κύριος Μητσοτάκης, θα πρέπει να πει στον ελληνικό λαό τι μπορεί να κάνει την επόμενη μέρα, ώστε να μπορεί να αναστρέψει το άσχημο οικονομικό κλίμα που είναι για την χώρα μας. Αυτό είναι το κυρίαρχο ζήτημα, αυτό πρέπει να συζητηθεί. Όχι υπερβολές και προτάσεις μορφής κατά το πουλάκι και ούτως ή άλλως. Εδώ κατορθώνει αυτή η κυβέρνηση εν ώψη των μεγάλων προβλημάτων τα οποία ταλανίζουν τον ελληνικό λαό, να ανακατεύει την τράπουλα και την ατζέντα με διάφορα θέματα τα οποία δεν έχουν σχέση με την πολιτική αλλά και με την ουσία. Πιστεύετε ότι πηγαίνοντας προς τις εθνικές εκλογές, όποτε και γίνουν αυτές, θα υπάρχει ξεκάθαρος πολιτικός λόγος και διακασία από τα κόμματα? Αυτό πρέπει να γίνει και να σταματήσει κάποια στιγμή, να γίνεται αυτό το πανηγύρι, γιατί το έχουμε πληρώσει, έτσι. Ήδη πάμε 10 χρόνια σε μνημόνια και ακόμη συζητάμε το αν βγήκαμε, αν μπήκαμε και πότε έρχονται οι Τροϊκανοί και τι θα αποφασιστεί ακόμη και για τις 120 δόσεις μεθαύριο. Και λέγαμε από τον Αύγουστο του 2018 ότι τελειώσαν τα μνημόνια, βγήκαμε, άρα τώρα αποφασίζουμε από μόνοι μας και ναι, τέλος πάντων, για να μην κοροϊδεύουμε τον ελληνικό λαό. Εμείς λέμε εδώ και αρκετά χρόνια πίσω ότι χρειάζεται εθνική στρατηγική, χρειάζεται μια εθνική σύμπνοια από όλα τα πολιτικά κόμματα προκειμένου να λύσουμε τα πραγματικά προβλήματα που ταλανίζουν την ελληνική κοινωνία. Δυστυχώς όμως φαίνεται ότι ενώ πάμε σε εκλογές και είναι ο κύριος Τσίπρας μιλάει για παροχές τις οποίες δεν μπορεί ούτε καν να δώσει, είτε ακόμη ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν σε σχέση με την οικονομία και την ανάπτυξή μας. Ποια ανάπτυξη δηλαδή? Πάμε στην περιοχή μας εδώ που είναι παραγωγική περιοχή και ο πρωτογενής τομέας είναι αυτός ο οποίος κρατά την οικονομία μας, με αυτή την φορολογία, με αυτές τις ασφαλιστικές εισφορές δεν μπορεί να βγουν τα πράγματα πέρα. Δηλαδή φαίνεται καθημερινά, δηλαδή εδώ το κράτος είναι ουσιαστικά ο κύριος εισπράκτορας των εσόδων όλων των επιχειρήσεων και των οικοκυριών. Δηλαδή πώς θα τα βγάλουμε πέρα? Και μεθαύριο που έρχεται ο κύριος Πρωθυπουργός μπορεί να μας πει τι θα κάνει για αυτά τα μεγάλα ζητήματα που ταλανίζουν την οικονομία μας προκειμένου να βγούμε από τα αδιέξοδο? Και δεν ξέρω τι άλλο στόχο πρέπει να έχουν για την περιοχή μας εδώ που πραγματικά να ξεφύγουμε από την τελευταία θέση της Ελλάδος και της Ευρώπης. Αυτά είναι ζητήματα τα οποία πρέπει να συζητηθούν και εν ώψη των εκλογών, αλλά να είναι και ο εθνικός στρατηγικός μας στόχος προκειμένου η χώρα μας να βγει από το αδιέξοδο. Πάντως, στο κίνημα αλλαγής στα ψηφοδέλτιά σας, που ήσασταν οι πρώτοι που τα ανακοινώσατε, θα πρέπει να κάνετε ανακατατάξεις, κύριε Κασί. Έχει ανακύψει ένα ζήτημα. Το θέμα είναι πώς θα γίνει αυτή η ανακατατάξη. Είναι ένα μεγάλο πρόβλημα το οποίο δημιούργησε ο κυβερνητικός συνασπισμός των ανορθόδοξων και των... Έτσι, εν ώψη των εκλογών, αυξάνουμε την ποσόστηση. Και αυτό έγινε και για τις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές, αυτό έγινε και για τις εθνικές εκλογές, όταν είχαν ανακοινωθεί ψηφοδέλτια και η ποσόστηση των γενικών αυξήθηκε. Καταλαβαίνετε δηλαδή ότι πώς θα αντιμετωπίζει αυτή η κυβέρνηση, και βλέποντας πράγματα τα οποία δεν τους βγαίνουν, άρα σου λέει θα δημιουργήσω πρόβλημα στον αντίπαλο προκειμένου. Υπάρχει ένα πρόβλημα σήμερα το οποίο πιστεύω ότι θα λυθεί. Θα λυθεί και είναι λίγα τα προβλήματα ανά την Ελλάδα, σε 5 νομούς αν δεν κάνω λάθος, μεταξύ αυτών και τα Γιάννα, που έχουν ανακοινωθεί, είμαστε αυτή τη στιγμή 5 άντρες και χρειάζεται να φύγει κάποιος. Νομίζω ότι η αρμόδια επιτροπή που χειρίζεται το θέμα θα το δει και από εκεί και πέρα, όπως έγινε όταν ήμασταν 12-13 ενδιαφερόμενοι και μείναμε οι 5, τώρα από εκεί και πέρα υποχρεωτικά θα φύγει ένας. Θα το δει η αρμόδια. Θα μπορούσαν να στηθούν κάλπες σε τοπικό επίπεδο, κύριε Κασί? Η άποψή μου ήταν από την αρχή, όχι μόνο για τώρα, αλλά και για την ανάδειξη στο σύνολο των υποψηφίων,
Δυστυχώς δεν εφαρμόστηκε αυτό, δεν ακούστηκε. Εγώ και για άλλη μια φορά, το είπα και την προηγούμενη φορά, το ξαναπώ, ότι είναι ο καλύτερος τρόπος και ο δημοκρατικός για να μην αδικηθεί κανένας, προκειμένου για να μην θεωρούμε όλοι μας ότι έχουμε κάποια στηρίγματα πίσω, άρα δεν θα είμαι εγώ, θα είναι ο άλλος. Και να αποφασίσουν πραγματικά οι φίλοι και τα μέλη του κινήματος αλλαγής το ποιος θέλει πραγματικά να τους εκπροσωπήσει στο Εθνικό Κοινοβούλιο στις επόμενες εκλογές. Φαντάζομαι αυτά όμως μετά τις εκλογές, τις ευρωεκλογές θα... Νομίζω ναι τώρα, ούτως ή άλλως είμαστε στην τελική ευθεία. Την Κυριακή ανακοινώνονται, κατατίθονται για να ανακοινώνονται τα ψηφοδέλτια των υποψηφίων για δημοτικές και περιφερειακές εκλογές. Είμαστε στην τελική ευθεία πλέον για τις εκλογές και για τις ευρωεκλογές 25 του Μάη, οπότε ό,τι θα αποφασιστεί μετά τις 2-3 Ιουνίου, που είναι η δεύτερη Κυριακή των περιφερειακών και δημοτικών εκλογών. Μάλιστα. Πώς παρακολουθείτε τα πράγματα στις αυτοδιοικητικές εκλογές, έτσι όσο πλησιάζουμε προς τις κάλπες? Είναι ευχάριστο το ότι υπάρχει πολύ μεγάλη συμμετοχή και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, έτσι. Φαίνεται πολύ έντονο ενδιαφέρον. Και να σας πω, ακόμη και στις τοπικές κοινωνίες. Αν πάρω παράδειγμα το χωριό μου με 800 μόνιμους κατοίκους, ήδη για πρώτη φορά φαίνεται ότι θα γίνουν 3 ψηφοδέλτια για να βγει ο πρόεδρος του τοπικού διαμερίσματος. Καταλαβαίνετε ότι είναι και εδώ ένα ανορθόδοξο άλλο πράγμα. Δηλαδή, ο πρώτος και ο δεύτερος θα πάνε σε ψηφοφορία και θα αποφασίσει ο τρίτος το ποιος θα είναι πρόεδρος. Δηλαδή, αυτά τα πράγματα νομίζω ότι δεν είναι δημοκρατικά. Δεν αποφασίζουν οι κάτοικοι. Θα αποφασίσει τώρα ο τρίτος που θα είναι στην εκλογική διαδικασία το ποιος θα είναι πρόεδρος σε ένα τοπικό διαμέρισμα, που κατά την άποψή μου είναι πολύ σημαντικό. Ο πρόεδρος, έτσι όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα και η λειτουργία των Δήμων, καλείται να παίξει και να παίξει έναν καθοριστικό ρόλο όσον αφορά για την επίλυση της καθημερινότητας του απλού πολίτη του κάθε διαμερίσματος σε σχέση με τις λειτουργίες του μεγάλου συγκεντρωτικού Δήμου, και αναφέρομαι στο Δήμο Ιωαννιτών γιατί εκεί είμαι εγώ. Άρα βλέπεις τώρα ότι ο πρώτος και ο δεύτερος, ο πρώτος από τον πρώτο συνδυασμό και ο πρώτος από τον δεύτερο συνδυασμό θα είναι υποψήφιοι μετά τις εκλογές και θα αποφασίσει ο τρίτος ποιον θα βγάλει πρόεδρο. Δηλαδή δεν είναι νομίζω σωστό. Υπάρχουν τέτοια λάθη. Λέγανε ότι θα εξυγχρονίσουν, ότι θα ψηφίσουν καλύτερους νόμους, ότι θα αλλάξουν τα πράγματα στην αυτοδιοίκηση, αλλά δυστυχώς τα κάνανε πιο δύσκολα. Υπάρχει ενδιαφέρον και αυτό φαίνεται και από τα κεντρικά ψηφοδέλτια τα οποία θα ανακοινωθούν μεθαύριο, και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό. Από εκεί και πέρα οι πολίτες ας ακούσουν, γνωρίζουν πρόσωπα και πράγματα νομίζω οι τοπικές κοινωνίες πολύ περισσότερο από τον καθέναν, και από εκεί και πέρα αντικειμενικά και δίκαια να κρίνουν και να επιλέξουν και να εκλεγούν οι καλύτεροι, ώστε να μπορέσουν να τους εκπροσωπήσουν επάξια τα 4 χρόνια που έχουμε μπροστά μας, γιατί θα είναι δύσκολα χρόνια και η τοπική αυτοδιοίκηση καλείται να παίξει καθοριστικό ρόλο. Το ίδιο ισχύει βέβαια και για την περιφέρεια, γιατί είμαστε μια φτωχή περιφέρεια. Παρότι διατυμπανίζουν ορισμένοι και λένε ότι φτιάξαν πράγματα, ότι κάναν πράγματα, ότι κυβερνάνε τόσα χρόνια, δυστυχώς όμως είμαστε η τελευταία περιφέρεια της Ευρώπης με πάρα πολλά προβλήματα. Γι' αυτό εδώ χρειάζεται προσοχή και οι πολίτες να κρίνουν. Να κρίνουν πρόσωπα, να κρίνουν πράγματα, να κρίνουν προγράμματα, προκειμένου για να μπορέσουν να πάνε να ψηφίσουν. Μάλιστα. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη δυνατότητα που είχαμε να συνομιλήσουμε, κύριε Κασί. Θα έχουμε δυνατότητα. Εσείς εξάλλου ελεύθερα μπορείτε να βγαίνετε και να μιλάτε. Εμείς θα έχουμε δρόμο μέχρι τον Οκτώβρη. Αφού αν θα είμαστε υποψήφοι, θα έχουμε δρόμο. Σίγουρα, έχετε απόλυτο δίκιο. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Καλό σας βράδυ. Εγώ σας ευχαριστώ. Να συνεχίσουμε, κυρίες και κύριοι, και να επιστρέψουμε στην επίσκεψη του κύριου Τσακαλώτου. Παρουσία λοιπόν πλήθους κόσμου, μίλησε το βράδυ της Πέμπτης ο Υπουργός Οικονομικών, αναλύοντας τα 4 διλήμματα για την οικονομία και τις ευρωεκλογές, όπως ήταν και ο τίτλος της εκδήλωσης που πραγματοποίησε η Νομαρχιακή Επιτροπή ΣΥΡΙΖΑ. Την εκδήλωση χαιρέτησαν οι δύο υποψήφιες για την Ευρωβουλή με τον ΣΥΡΙΖΑ, Φωτεινή Σκοπούλη και Ολγανάση.
τα τέσσερα διλήμματα για την οικονομία και την κοινωνία παρουσίασε το απόγευμα της Πέμπτης σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στα Γιάννενα ο Υπουργός Οικονομικών Ευκλήδης Τσακαλώτος, υπογραμμίζοντας πως η κυβέρνηση έχει χτίσει την αξιοπιστία της και είναι σε θέση να ανακοινώσει σημαντικά μέτρα. Από την ομιλία του κυρίου Τσακαλώτου, βέβαια, δεν έλειψε η κριτική προς τη Νέα Δημοκρατία αλλά και το κίνημα αλλαγής. Το πρώτο δίλημμα το οποίο ανέπτυξε ο κύριος Τσακαλώτος είναι το πολιτικό σύστημα, υπογραμμίζοντας ότι θα πρέπει να εξελιχθεί, να γίνει πιο δημοκρατικό, με μεγαλύτερη διαφάνεια και με λιγότερο πελατειακό κράτος. Ήταν κλειδωμένο το πολιτικό σύστημα. Ξέρετε ποια είναι η πικρή αλήθεια? Ότι αν δεν είχαμε αυτή την κρίση, δεν θα μπορούσαμε να το σπάσουμε αυτό το σύστημα. Ήταν το δικό τους σύστημα, με τα δικά τους λεφτά που παίρνανε όπου τα παίρνανε, που μπορούσε να γίνει αναπαραγωγή ενός φαύλου οικονομικού συστήματος, ενός φαύλου κοινωνικού συστήματος και ενός φαύλου πολιτικού συστήματος. Δεν θα μπορούσαμε να το σπάσουμε. Και άρα χρειαζόταν μια κρίση για να καταλάβουμε πώς πραγματικά λειτουργούσε το σύστημα. Αλλά δεν είναι μόνο να μιλάμε για σκάνδαλα, είναι να δούμε πώς θωρακίζουμε το σύστημα από μελλοντικά σκάνδαλα. Κάναμε και την απλή αναλογική στη τοπική αυτοδιοίκηση και στην περιφέρεια για να θωρακιστεί το σύστημα. Και κάναμε και τη συνταγματική αλλαγή, τη συνταγματική αναθεώρηση. Και αυτό είναι σημαντικό για το πολιτικό σύστημα. Εμένα μου έκανε ένα πράγμα πολύ εντύπωση σε αυτό, ότι οι παλιοί βουλευτές του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας δεν μπορούσαν ούτε να ψηφίσουν μια πολύ μικρή αλλαγή, να υπάρχουν θητείες στους βουλευτές. Όλοι οι άλλοι είμαστε νοικιαστές. Εάν δεν κερδίσουμε σε αυτές τις ευρωεκλογές και αυτές τις βουλευτικές εκλογές, θα επιστρέψουν αυτοί, όχι που είναι ιδιοκτήτες, αλλά αυτοί που θεωρούν τον εαυτό τους ιδιοκτήτες αυτών των χωρών, της χώρας. Και για μας μόνο ο λαός είναι ιδιοκτήτης και όλοι είναι ενοικιαστές. Είτε είναι πράσινοι, είτε είναι κόκκινοι, είτε είναι μπλε. Όλοι μας είμαστε ενοικιαστές, γιατί ο ιδιοκτήτης είναι ο ελληνικός λαός. Άρα θέλουμε αυτό το πολιτικό σύστημα να εξελιχθεί, να γίνει πιο δημοκρατικό, με μεγαλύτερη διαφάνεια, με λιγότερο το πελετειακό κράτος. Αυτό είναι το βασικό πρώτο δίλημα. Το δεύτερο δίλημα είναι η συζήτηση για την μεσαία τάξη, με τον κύριο Τσακαλώτο να χαρακτηρίζει ψέματα τα όσα υποστηρίζουν η κυρία Γεννηματά αλλά και ο κύριος Μητσοτάκης, ότι δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ κατέστρεψε την μεσαία τάξη. Σε αυτό το σημείο ήταν που ανακοίνωσε μία σειρά μέτρων, με πρώτο την κατάθεση στη Βουλή το Σάββατο ή την Δευτέρα του μεικτού νομοσχεδίου με 120 δόσεις για τις ασφαλιστικές εισφορές και τους φόρους. Εμείς καταστρέψαμε τη μεσαία τάξη. Το λέει η κυρία Γεννηματά, το λέει ο κύριος Μητσοτάκης. Διπλό το ψέμα. Το πρώτο ψέμα είναι ότι επί εποχή Βενιζέλου Σαμαρά, για μια μεσαία οικογένεια, εξαρτάται πώς την ορίσεις, αλλά δεν έχει πολύ μεγάλη διαφορά, στα 2-3 χρόνια το εισόδημά της, το οικογενειακό εισόδημα, για μια οικογένεια με 2 παιδιά, ας πάρουμε μια μέση οικογένεια της μεσαίας τάξης, μειώθηκε 5.000 με 6.000 ευρώ το χρόνο. Επί τη δική μας εποχή, μέχρι το 2016, και θα είναι καλύτερα τα πράγματα το 2018, γιατί έχουμε ανάπτυξη που δεν είχαμε τόσο το 2015-2016, αυξήθηκε 100 ευρώ. Αλλάξαμε την αναπτυξιακή μας πολιτική, που τα ευρωπαϊκά κονδύλια πηγαίναν σε μεγάλες υποδομές, σε μεγάλους δρόμους, και τώρα πηγαίνουν σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Πριν από σε λίγο θα υπάρχει το νομοσχέδιο για τις μικροχρηματοδοτήσεις, όπου θα μπορεί ένας αγρότης που έχει κάποια στρέμματα να παίρνει 50 ευρώ στα στρέμματα μέχρι και 5.000, που να το παίρνει τον Οκτώβρη και να μπορεί να τα επιστρέψει στο τέλος του χρόνου. Θα σας πω και άλλα πράγματα που κάναμε και θα κάνουμε. Ο Αλέξης ο Τσίπρας ανακοινώνει ένα ισορροπημένο πακέτο στη Θεσσαλονίκη το Σεπτέμβρη, που είχε από τη μια μεριά μειώσεις ασφαλιστικών εισφορών για τους αυτοαπασχολούμενους, που είχε μείωση του ένθια, και από την άλλη μεριά κοινωνικές δαπάνες για την ειδική αγωγή, για τα παιδιά, για τα επιδόματα στέγασης. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη διαφορά ανάμεσα σε εμάς και στην αντιπολίτευση. Τι λέει η αντιπολίτευση του κυρίου Μητσοτάκη? Ψηφίστε μας, για 1-2 χρόνια
θα χτίσουμε την αξιοπιστία μας και μετά θα διαπραγματευτούμε χαμηλότερα πλεονάσματα, πρωτογενή πλεονάσματα, και θα δείτε πόσο θα βοηθήσουμε τα μεσαία στρώματα και όλους τους άλλους. Μεγάλη διαφορά όμως είναι ως εξής. Εμείς χτίσαμε την αξιοπιστία μας και τώρα είμαστε σε θέση να ανακοινώσουμε σημαντικά μέτρα. Το πρώτο που θα ανακοινώ, που θα το δείτε, που θα κατατεθεί στην Βουλή, είτε το Σάββατο είτε τη Δευτέρα, είναι ένα μεικτό νομοσχέδιο με 120 δόσεις και για τις ασφαλιστικές εισφορές και για τους φόρους. Το είχαμε υποσχεθεί και τώρα μπορούμε να το κάνουμε. Ο Υπουργός Οικονομικών στυλίτευσε την αντιπολιτευτική τακτική της Φόφης Γεννηματά απέναντι στον ΣΥΡΙΖΑ. Πραγματικά δεν ξέρω, όχι τι σκέφτεται η κυρία Γεννηματά, τι σκέφτεται ο απλός πολίτης του Κινάλ και του ΠΑΣΟΚ όταν βλέπει αυτούς τους ανθρώπους να μιλάνε υπέρ την ενότητα των δημοκρατικών δυνάμεων και αυτοί συνεχίζουν με το βασικό στόχο τη στρατηγική ήττα του ΣΥΡΙΖΑ. Τι αισθάνεται ένας τέτοιος άνθρωπος που είναι με το ΠΑΣΟΚ, που ήταν προοδευτικός, που πίστευε και στο κοινωνικό κράτος, όταν βλέπει η δικιά του ηγεσία να λέει ότι αυτό που χρειάζεται η Ελλάδα είναι η στρατηγική ήττα του ΣΥΡΙΖΑ. Λες και δεν υπάρχει Χρυσή Αυγή, λες και δεν υπάρχει ο Σαλβίνη, λες και δεν υπάρχει ο Όρμπαν, λες και δεν υπάρχει αυτό που βλέπουμε σήμερα στην Ευρώπη, και θα επανέλθω γι' αυτό. Η στρατηγική ο ΣΥΡΙΖΑ να είναι μόνος είτε στην Ευρώπη είτε στην Ελλάδα έχει τελειώσει και είναι κρίμα που προοδευτικές δυνάμεις που δεν είναι εδώ δεν το έχουν καταλάβει αυτό. Η άνοδος της ακροδεξιάς ήταν το τρίτο δίλημα για το οποίο μίλησε ο Ευκλήδης Τσακαλώτος, ενώ το τέταρτο αφορούσε την Ευρώπη και τι μπορεί να ελπίζουμε ρεαλιστικά. Δεν αντιμετωπίζεις τους ακροδεξιούς ούτε με βρισίματα ούτε με κάτι άλλο, αλλά μόνο όταν αντιμετωπίζεις τις κοινωνικές ρίζες στις οποίες χτίζουν την πολιτική τους. Και πάμε τέλος στο τέταρτο δίλημα, που είναι για την Ευρώπη, τι Ευρώπη θέλουμε και τι Ευρώπη μπορούμε να ρεαλιστικά να ελπίζουμε. Σε αυτές τις εκλογές και εμείς πηγαίνουμε ως αριστεροί, με διαφωνίες μεταξύ μας, με συνθέσεις εκεί που χρειάζονται. Ο ΣΥΡΙΖΑ στην αρχή είπε θέλουμε να αλλάξουμε την Ελλάδα και να αλλάξουμε την Ευρώπη. Πολύ χλεβασμό είχαμε για αυτό το σύνθημα. Πρέπει να σας πω ότι και αυτοί που μας θέλουν και μας εκτιμάνε, που είναι και σοσιαλδημοκράτες και πράσινοι και μας στηρίξανε στις δύσκολες στιγμές, αυτό θέλουν. Θέλουν μαζί να αλλάξουμε την Ευρώπη και μετά να αλλάξουμε τις χώρες μας. Όχι με ιδέα ότι η αριστερά ξέρει τα πάντα, ούτε ότι έχει το μονοπόλιο της αλήθειας, αλλά μαζί με πολίτες που είναι προβληματισμένοι μπορούμε να αλλάξουμε την ατζέντα. Στην εκδήλωση χαιρέτησαν οι υποψήφιες για την Ευρωβουλή με τον ΣΥΡΙΖΑ, Φωτεινή Σκοπούλη, πρώην υφυπουργός και πανεπιστημιακός, καθώς και η Όλγα Νάση, πολιτιστικός ανθρωπολόγος από την ελληνική κοινότητα της Ιταλίας. Ενώ ολοκληρώνοντας την ομιλία, ο κ. Τσακαλώτος απάντησε και σε ερωτήσεις που του τέθηκαν. Αυτά λοιπόν σε ό,τι αφορά την ομιλία του κυρίου Τσακαλώτου χθες το βράδυ στην εκδήλωση του ΣΥΡΙΖΑ, και θα πάμε σε μία ακόμη πολιτική συζήτηση με τον Περιφερειάρχη Οργανωτικού των Ανεξαρτήτων Ελλήνων στην Ήπειρο, τον κύριο Βαγγέλη Κουτσή. Καλησπέρα σας, ευχαριστώ που είστε εδώ. Καλησπέρα κύριε Σταύρο, χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη. Να είστε καλά, αληθώς, δύναμη και υγεία σε όλους, γιατί θα τη χρειαστούμε όλο το επόμενο χρονικό διάστημα. Και τα κομματικά επιτελεία και υποψήφοι και εμείς. Έτσι, τις επόμενες εβδομάδες σίγουρα τα πράγματα είναι δύσκολα. Και βέβαια έχουμε και την επίσκεψη του Προέδρου των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, του κυρίου Πάνου Καμένου, την ερχόμενη Δευτέρα στην περιοχή μας, στον δρόμο προς τις ευρωεκλογές ουσιαστικά. Ακριβώς. Ο Πάνος Καμένος θα είναι εδώ τη Δευτέρα το πρωί, όπως έχω ήδη αναγγείλει και έχω στείλει και δελτία τύπου, έτσι ώστε να το γνωρίζει όλος ο λαός της Ηπείρου. Mm-hmm. Το πρωί της Δευτέρας θα συναντηθεί στις 9 η ώρα με το Σεβασμιότητα Μητροπολίτη Ιωαννίνων, κύριο Μάξιμο,
Ξέρουμε την ευαισθησία του Πάνου του Καμένου αναφορικά με τα θέματα της Ορθοδοξίας. Mm-hmm. Εν συνεχεία θα περιοδεύσει σε πόλεις και χωριά της Περιφερικής Ενότητας Ιωαννίνων. Και το απόγευμα στις 18:30 θα έχουμε μία συνέντευξη τύπου, όπου έχουν προσκεκληθεί μέλη, φίλοι, στελέχη. Και εν συνεχεία μετά τη συνέντευξη τύπου θα κάνουμε μία συζήτηση με τα στελέχη μας, mm-hmm. με τους υποψήφους ευρωβουλευτές μας. Και έχουμε και την τύχη εδώ στην Ήπειρο και στα Γιάννενα να έχουμε υποψήφιο ευρωβουλευτή μας τον καθηγητή της φυσιολογίας του Πανεπιστημίου Ιωνίων, τον Σπύρο τον Καρκαμπούνα, που σε συνεχεία έχει ήδη ξεκινήσει γι' αυτό τον αγώνα του, mm-hmm. στον δρόμο προς την Ευρωβουλή. Μάλιστα. Κρίσιμες οι εκλογές της 26ης Μαΐου για την Ευρώπη. Κρίσιμες όμως είναι και για τους ανεξάρτητους Έλληνες, κύριε Κουτσή. Είναι στοίχημα αυτή η εκλογική αναμέτρηση για τους ανεξάρτητους Έλληνες του Πάνου Καμένου? Κυρία Σταύρου, εμείς ως ανεξάρτητοι Έλληνες έχουμε δείξει το στίγμα μας και το δείχνουμε συνεχώς το στίγμα μας. Ο στόχος μας στις επόμενες ευρωεκλογές είναι η είσοδός μας στην Ευρωβουλή. Να βγάλουμε 1-2 ευρωβουλευτές. Ο στόχος αυτός είναι εφικτός. Μιλάμε με την κοινωνία, μη βλέπουμε αυτά τα οποία έγιναν μέχρι στιγμής. Είδατε, έχουμε πει ήδη κατά καιρούς με τις αποστασίες των βουλευτών και ούτω καθεξής. Εμείς συνεχίζουμε να έχουμε τη βάση μας, μιλάμε με τον κόσμο μας, γνωρίζουν το έργο μας και γνωρίζουν τις θέσεις μας. Δεν θα έλεγα ότι είναι στοίχημα, είναι στόχος, έτσι ώστε να έχουμε ευρωβουλευτή ή ευρωβουλευτές στις επόμενες ευρωεκλογές. Στις επόμενες βουλευτικές εκλογές, όποτε και αν γίνουν αυτές, πιστεύουμε ακράδαντα ότι θα είμαστε μέσα στην Βουλή των Ελλήνων και θα είμαστε και με αξιόλογο ποσοστό. Αυτό βέβαια θα φανεί σιγά σιγά στον κόσμο, γιατί όλα αυτά τα οποία έχουν συμβεί έχουν γίνει κατά καιρούς και όλο το προηγούμενο διάστημα, από τον Ιούνιο του 2018, μας ταλάνισαν, αλλά από εκεί και πέρα το κίνημα και η βάση του κινήματος παρέμεινε σταθερή στις αρχές και στις αξίες μας. Είναι λοιπόν στόχος μας η Ευρωβουλή, γιατί όπως ήδη έχουμε πει, πιστεύουμε σε μια Ευρώπη των κρατών εθνών. Mm-hmm. Γι' αυτό έχουμε και τον τίτλο Ανεξάρτητοι Έλληνες Ευρωσκεπτικιστές. Να εξηγήσω εδώ βέβαια ότι όταν λέμε Ευρωσκεπτικιστές, εννοούμε τον τρόπο με τον οποίο θα συμμετέχει η χώρα μας και η κάθε χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είμαστε υπέρ της κατάργησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ούτε συντασσόμεθα με όλες αυτές τις ακραίες δυνάμεις οι οποίες βλέπουμε ότι αναπτύσσονται. Ο ευρωσκεπτικισμός λοιπόν είναι μια ξεκάθαρη έννοια για μας. Είναι μια έννοια η οποία έχει στόχο έτσι ώστε να διατηρήσουμε την Ευρώπη των κρατών εθνών και της ισότιμης συμμετοχής των κρατών μελών μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όχι στην Ευρώπη του Διευθυντηρίου των Βρεξελών, όχι στην Ευρωπαϊκή Ένωση τη Γερμανική και όχι στην Ευρωπαϊκή Ένωση της λιτότητας και της οικονομικής ανέχειας των χωρών του Νότου. Κύριε Κουτσή, ποιο θεωρείτε ότι είναι το διακύβευμα αυτών των ευρωεκλογών? Γιατί, για παράδειγμα, από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ το μεγάλο διακύβευμα είναι αυτή, μεταξύ των άλλων, και η άνοδος της ακροδεξιάς. Την Νέα Δημοκρατία σίγουρα είναι η δική της πολιτική, αυτό που ίδια πρεσβεύει, βλέποντας όμως έτσι και το ουσιαστικό, τα ποσοστά στις εκλογές, θεωρώντας ότι θα έχει και ένα δημοψηφισματικό σίγουρα χαρακτήρα. Για τους ανεξάρτητους Έλληνες, ποιο είναι το πραγματικό διακύβευμα αυτών των εκλογών? Να ξεκινήσουμε από το τέλος. Καταρχήν, η κάθε εκλογική αναμέτρηση έχει το δικό της στόχο και έχει και τη δική της έννοια. Δεν νομίζω ότι η ψήφος στις ευρωεκλογές θα είναι μία σφιγμομέτρηση, μία ανάλυση το ποιος θα προηγείται και ποιος θα μπει μέσα, θα έχει το πάνω χέρι στις επόμενες εκλογές. Αντίθετα, πιστεύουμε ότι ο ελληνικός λαός, ο Έλληνας πολίτης, θα πρέπει σε αυτές τις ευρωεκλογές να ψηφίσει τα άτομα εκείνα τα οποία πιστεύουν στο δικό μας διακύβευμα, που είναι η Ευρώπη των κρατών μελών και της ισότιμης συμμετοχής των μελών. Φυσικά, η άνοδος των ακραίων κομμάτων και ακραίων ιδεών είναι καταδικαστέα από όλες τις πτέρυγες του δημοκρατικού τόξου. Από εκεί και πέρα, λοιπόν, το κάθε πολιτικό κόμμα έχει και το δικό του στόχο. Εμείς έχουμε θέσει ως στόχο μόνο και μόνο την ισότιμη συμμετοχή, την Ευρώπη όπως την ίδρυσαν οι ιδρυτές της, οι μεγάλοι ηγέτες, De Gaulle, Κωνσταντίνος Καραμαλής, όπως μας έβαλαν, όπου το κάθε μέλος κράτους συμμετέχει ισότιμα, της αλληλεγγύης και της οικονομικής αυτοτέλειας,
της διατήρησης των κρατών εθνών, της διατήρησης των συνόρων. Αυτό είναι το διακύβευμα το δικό μας. Αυτό είναι ο στόχος ο δικός μας. Γι' αυτό λοιπόν ζητάμε σε αυτές τις ευρωεκλογές την ψήφο του ελληνικού λαού με τους δικούς μας ευρωβουλευτές. Εδώ λοιπόν τώρα θέλω να σας πω ότι εμείς είμαστε από τους πρώτους οι οποίοι ανακοινώσαμε ολοκληρωμένο ψηφοδέλτιο με πρόσωπα και άτομα τα οποία χαίρουν εκτίμησης και εμπιστοσύνης σε όλο το φάσμα της ελληνικής κοινωνίας. Βέβαια, για να σας θέσω και ένα θέμα, παρεξηγήθηκε η ανακοίνωση που είχαν κάνει οι ανεξάρτητοι Έλληνες που καλούσαν λοιπόν οποιοδήποτε συντάσσονται με τις ιδέες μας να υποβάλουν βιογραφικό. Κάποιοι θεώρησαν ότι αυτό είναι ένα μέτρο γιατί δεν συμπληρώνει ψηφοδέλτιο. Δεν είναι αυτό. Απλά ήρθαν κοντά μας άτομα τα οποία πιστεύουν στις αρχές μας. Οι περισσότεροι είναι ήδη από το πολιτικό μας, από τον πολιτικό μας χώρο και όλοι αυτοί οι οποίοι συμπληρώθηκαν, συμπλήρωσαν το ψηφοδέλτιο και περιττώ να σας πω, έτσι, επειδή γνωρίζω πάρα πολύ καλά τα τεκτενόμενα, μείναν και άτομα και υποψήφοι εκτός. Έτσι, γιατί δεν μπορούσαμε να κατεβάσουμε, 42 είναι ο συγκεκριμένος αριθμός. Έτσι λοιπόν το διακύβευμα της κάθε εκλογής έχει το δικό της στόχο. Δεν μπορούμε. Ο ελληνικός λαός διαφορετικά ψηφίζει για τις αυτοδιοικητικές εκλογές, διαφορετικά ψηφίζει για την Ευρωβουλή και διαφορετικά για τις εθνικές εκλογές. Έτσι πρέπει να γίνεται. Αυτός είναι ο στόχος. Αυτά πρέπει να γίνονται. Κύριε Κουτσή, από την ημέρα που αποχωρήσατε από την συγκυβέρνηση με τον ΣΥΡΙΖΑ μέχρι σήμερα, πώς κυλούν τα πράγματα για τους ανεξάρτητους Έλληνες? Και σας ρωτώ γιατί αν νιώθετε κατά κάποιο τρόπο και μία δικαίωση για αυτή την απόφαση να αποχωρήσετε, αν και κατηγορηθήκατε αρκετά και για τη στάση που κρατήσατε μέχρι να αποχωρήσετε ουσιαστικά, γιατί αυτό που ευθέως λεγόταν είναι ότι βάλατε πλάτη. Έτσι. Και ουσιαστικά δώσατε το σιλό για να υπογραφεί αυτή η συμφωνία των Πρεσπών. Τα πράγματα απέδειξαν ότι δεν δώσαμε κανένα σιλό. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Εντάχει να σας αναπτύξω, σε τηλεοπτικό χρόνο βέβαια, ότι οι ανεξάρτητοι Έλληνες και ο Πάνος ο Καμένος πιστοί στις αποφάσεις της ιδρυτικής μας διακήρυξης, αλλά και των αποφάσεων του Εθνικού μας Συμβουλίου, που είναι το ανώτατο πολιτικό μας όργανο με την Εκτελεστική Επιτροπή, όταν βγάλαμε τη χώρα από τις διανοιακές συμβάσεις, παραιτηθήκαμε από τα Υπουργεία μας και καλέσαμε να παραιτηθούν και όλοι αυτοί οι οποίοι είχαν πάρει θέσεις ως Υπουργοί ή Υφυπουργοί με την βοήθεια του Πάνου του Καμένου. Κάποιοι μας άδειασαν και συντάχθηκαν στο ΣΥΡΙΖΑ. Το ΠΑΣΟΚ και το ΚΙΝΑΛ και η Νέα Δημοκρατία, παρότι ο Πάνος ο Καμένος, ερχόμενη η συμφωνία των Πρεσπών, αυτή με την οποία απ' αρχής είχαμε δηλώσει ότι δεν θα την ψηφίσουμε και ούτε θα τη στηρίξουμε και θα παραιτηθούμε, και κάναμε πράξη. Και για να θυμηθούμε, ποιος άλλος παραιτήθηκε και άφησε την υπουργική του καρέκλα τα τελευταία 10-20 χρόνια? Δεν νομίζω να υπάρχουν. Λοιπόν, από εκεί και πέρα λοιπόν, εμείς κάναμε πρόταση αντισυνταγματικότητας. Θα μπορούσαν, επειδή απαιτούταν απλή πλειοψηφία, να τη στηρίξουν και το ΚΙΝΑΛ και η Νέα Δημοκρατία. Δεν τη στήριξαν, την καταψήφισαν μαζί με τη Νέα Δημοκρατία. Άρα λοιπόν, κυρία Σταύρου, το στυλό δεν το δώσαμε εμείς, τον δώσαν άλλοι. Θυμηθείτε ότι τελευταία που ήρθε ο κύριος Βέπερ εδώ, που διεκδικεί την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είχε συγχαρεί την Ελλάδα, έτσι, παρουσία του Κυριάκου του Μητσοτάκη, για την ψήφιση της Συμφωνίας των Πρεσπών. Και για να τελειώνει αυτό το θέμα. Άρα ουσιαστικά ούτε λίγο ούτε πολύ η Νέα Δημοκρατία, έστω και στα κρυφά, υποστηρίζει όλη αυτή την προσπάθεια και επιχαίρει η Νέα Συμφωνία των Πρεσπών, εκτιμάται, κύριε Κουτσή? Η Νέα Δημοκρατία απ' αρχές είχε δηλώσει ότι εμείς δεν έχουμε πρόβλημα με προσδιορισμό γεωγραφικό ή οτιδήποτε άλλο. Το πρόβλημά μας είναι, όταν ήρθε στο προσκήνιο η Συμφωνία των Πρεσπών, η ονομασία και η εθνότητα. Από εκεί και πέρα εμείς, σταθεροί στη θέση μας, είπαμε καμία ονομασία στα Σκόπια που να περιέχει τον όρο Μακεδονία. Και είναι πολύ απλό αυτό και σας το εξηγώ. Εάν δεν υπήρχε η λέξη Μακεδονία, θα υπήρχε περίπτωση να διεκδικήσουν εθνότητα ή γλώσσα? Από εκεί και πέρα, εμείς ως ανεξάρτητοι Έλληνες έχουμε πει, έχουμε δηλώσει και το κάνουμε πράξη. Και έχει τώρα τελευταία και ο εκπρόσωπος τύπου μας, ο κ. Μαυραγάνης, πει ότι θα τελειώσουμε το θέμα και θα το πάμε και στον ΟΗΕ και στην UNESCO, έτσι, με τεκμηριωμένες προτάσεις, με το νομικό μας τμήμα, έτσι ώστε να προστατευτεί η κληρονομιά μας. Άρα λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία είχε όλα τα εχέγγυα και όλες τις ευκαιρίες.
ακόμη όχι μόνο από την πρόταση της συνταγματικότητας που είχε ο Πάνος Καμένος και οι ανεξάρτητοι Έλληνες υποβάλει, αλλά και από την παρέτηση των βουλευτών της. Αλλά από εκεί και πέρα η Νέα Δημοκρατία, το εκείνο το οποίο διατυμπανίζει είναι να κάνουμε πρόταση μομφής, θέλουμε εκλογές. Όταν της δίνεται όμως η ευκαιρία, δεν το κάνει πράξη. Ήταν μια πολύ καλή ευκαιρία να τελειώσει το θέμα και να μην περάσει η συμφωνία των προσπώνων. Μήπως πλήρωσε με το ίδιο νόμισμα το γεγονός ότι πέρυσι το καλοκαίρι δεν ψηφίστηκε η πρόταση μομφής από τους ανεξάρτητους Έλληνες, κύριε Κουτσή? Βέβαια έχει δοθεί αρκετές φορές η εξήγηση γιατί σε εκείνη την χρονική στιγμή οι ανεξάρτητοι Έλληνες δεν στήριξαν αυτή την πρόταση μομφής. Είναι απλά γιατί τα πράγματα. Λίγο πριν από τα μνημόνια. Ναι, εδώ δρούμε ως πολιτικά κόμματα εκδικητικά, ανταποδοτικά ή εθνικά. Λοιπόν, οι ανεξάρτητοι Έλληνες δεν ψήφισαν τότε την πρόταση μομφής της Νέας Δημοκρατίας για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος ήταν ότι δεν είχε έρθει καθαρά το θέμα της Συμφωνίας των Πρεσπών για οικονομικούς λόγους. Και ο δεύτερος, δεν μπορούσαν τότε με τους 5-6 βουλευτές ανεξάρτητοι Έλληνες να ρίξουν την κυβέρνηση. Όταν δόθηκε η ευκαιρία και μπορούσαν όλοι να βάλουν πλάτη, να πέσει η κυβέρνηση και να μην περάσει η συμφωνία, απλά δεν το κάνανε. Ναι, αλλά 5-6 αυτή τη στιγμή όμως βοηθάν την κυβέρνηση και παραμένει, θα έλεγε κάποιος. Δεν είναι 5-6, είναι 3. Και ήδη ο Πάνος ο Καμένος έχει βγει δημόσια. Έχει δεν εννοώ μόνο τους δικούς σας, εννοώ γενικότερα το συνολικό αριθμό. Εντάξει, εμάς μας ενδιέφερε τουλάχιστον οι βουλευτές μας και αυτοί οι οποίοι κατήχαν υπουργικούς θόκους να τηρήσουν τις αρχές και τις αξίες μας. Βλέπετε ότι μεταπίθησαν στο ΣΥΡΙΖΑ αλλάζοντας την καρέκλα με τις ιδέες τους. Δικό τους θέμα δεν μας αφορά εμάς. Αλλά από εκεί και πέρα η Νέα Δημοκρατία τότε, σας λέω ότι έφερε την πρόταση μομφής ξεκάθαρα για να δημιουργήσει, για να κάνει ντόρο, πώς να σου το πω. Θα μπορούσε, δεν μπορούσε, 248 βουλευτές, 280 βουλευτές ήταν μέσα. Και τότε χρειαζότανε 151 παρόντες να πούν όχι στη συμφωνία των Πρεσπών, όχι στην στήριξη της κυβέρνησης. 280 μείον 145 του ΣΥΡΙΖΑ, βλέπετε ότι οι αριθμοί δεν βγαίνουν. Εκτός του γεγονότος ότι μέχρι τότε αναμέναμε η Ελλάδα να βγει από τις δανειακές συμβάσεις. Από εκεί και πέρα λοιπόν ξεκάθαρα τίθεται το ερώτημα τι κάνουν τα πολιτικά κόμματα και όταν δόθηκε η ευκαιρία και στη Νέα Δημοκρατία και στο Κινάλ να κάνουν αυτό που έπρεπε και να το κάνουν πράξη, λειτουργήσαν κομματικά, λειτουργήσαν έτσι ώστε απεδείχθη στον ελληνικό λαό από αυτά τα κόμματα ότι δεν έχουν κανένα θέμα, απλά θέλαν η καυτή πατάτα και το μπαλάκι να μείνει στο ΣΥΡΙΖΑ και να μην το χρεωθούν αυτοί. Μάλιστα. Πάντως βλέπουμε έτσι εν ώψη των ευρωεκλογών αρκετοί βουλευτές από διάφορα κόμματα να παραδίδουν τις βουλευτικές τους έδρες, κύριε Κουτσή, ναι, στον δρόμο προς τις ευρωεκλογές. Η κυρία Κουντουρά, έτσι επειδή προέρχεται από τους ανεξάρτητους Έλληνες, παραιτήθηκε σήμερα από τη θέση της Υπουργού, δεν παραδίδει όμως την βουλευτική της έδρα. Για παράδειγμα, στο Ποτάμι υπάρχει δυνατότητα να μπουν αναπληρωματικά μέλη. Έτσι που το Ποτάμι είναι στην ίδια μοίρα με τους ανεξάρτητους Έλληνες, γιατί και τα δύο κόμματα από όλες ουσιαστικά την κοινοβουλευτική τους ομάδα. Για την κυρία Κουντουρά δεν έχω να πω κάτι. Γνωρίζουμε τις πράξεις της και τα δεδομένα της. Εξάλλου, η τροπολογία η οποία πέρασε για τις ευρωεκλογές και τους ενεργεία βουλευτούς ήταν φωτογραφική για αυτήν. Άρα λοιπόν, εγώ προσωπικά δεν περίμενα να παραιτηθεί από τη βουλευτική της έδρα. Mm-hmm. Γιατί μην ξεχνάτε ότι ακούμε ότι έρχεται και μια πρόταση μομφής για τον κύριο Πολάκη. Τι θα κάνουν οι ανεξάρτητες Έλληνες, βέβαια. Φαντάζομαι την απάντηση θα μας τη δώσει ο κύριος Καμένος τη Δευτέρα. Αυτό ακριβώς. Ο Πάνος ο Καμένος θα απαντήσει. Δεν μπορώ εγώ να απαντήσω για τον Πάνο τον Καμένο και για τους ανεξάρτητους Έλληνες. Θα έχει, πάντως, η θέση μας θα είναι ξεκάθαρη και εθνική. Κύριε Κουτσή, πιστεύετε ότι θα διαψευστούν οι δημοσκοπήσεις που δείχνουν τους ανεξάρτητους Έλληνες να μην μπαίνουν στην επόμενη Βουλή? Είναι γεγονός ότι από την ημέρα της δημιουργίας μας ως πολιτικό κίνημα, όπου είμαστε και ακόμη πολιτικό κίνημα με κομματική οργάνωση πλέον, οι δημοσκοπήσεις δεν ήταν καθόλου φιλικές για μας. Οι καλύτερες δημοσκοπήσεις οι οποίες έχουν βγει στο διάβα αυτών των 7-8 χρόνων ήταν γύρω στο 2 με 2,25%. Διαψεύστηκαν όλες παταγωδώς.
Εκείνο όμως το οποίο είναι γεγονός είναι ότι πλέον από ό,τι έχουμε από ό,τι γνωρίζουμε, όχι μόνο αυτά τα οποία έχουν συμβεί μέχρι σήμερα, οι δημοσκόποι πέφτουν έξω. Εκείνο το οποίο, και μην ξεχνάμε ότι στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές το Σεπτέμβριο του 2015 πέσαν έξω για τα exit poll, που σημαίνει ότι ο κόσμος δεν συμμετείχε. Εκείνο το οποίο εμείς γνωρίζουμε είναι ότι σε μια πρόσφατη έρευνα που έχει γίνει σχετικά με τις δημοσκοπήσεις, είναι ότι από τους 100 ερωτηθέντες, κάπου το 60% απαντά για θέματα καθημερινότητος, το 38% για θέματα αυτοδιοικητικών εκλογών και μόνο το 18% από τους 100 ερωτηθέντες απαντούν για θέματα βουλευτικών εκλογών. Μην ξεχνάμε δε ότι τώρα τελευταία, επειδή οι δημοσκοπήσεις έχουν αποτύχει και εκτιμούμε ότι φυσικά θα αποτύχουν και στις επόμενες ευρωεκλογές, έχει αρχίσει και παίζει και το στοίχημα μέσα. Mm-hmm. Τις αποδόσεις των αυτοδιοικητικών, των υποψηφίων ευρωβουλευτών, των βουλευτών. Αυτά πρέπει να τα σκεφτούμε. Εμείς πάντως πιστεύουμε και βλέπουμε τη βάση μας. Μιλάμε με τη βάση μας, με τον κόσμο που μας στηρίζει, που επικοινωνούμε καθημερινά μαζί τους και τη δύσκολη εποχή από το 2015 και μετά και ειδικά από τον Ιούνιο και μετά το 2018 κρατήσαμε την επαφή με τη βάση μας ξεκάθαρα και κάνοντας πράξη τις αρχές μας. Κάνοντας πράξη όλα αυτά τα οποία έχουμε υποσχεθεί. Δεν κάναμε κάτι διαφορετικό. Αυτοκριτική κάνατε σε αυτό το διάστημα, κύριε Κουτσή? Πάντα κάνουμε. Ως ανεξάρτητοι Έλληνες. Πάντα κάνουμε αυτοκριτική. Πάντα κάνουμε όπως πρέπει να κάνουν όλα τα πολιτικά κόμματα και να διορθώνουν τις λάθος κινήσεις τους. Από εκεί και πέρα, εμείς, εκείνο το οποίο έχουμε βάλει στόχο είναι στις παρούσες ευρωεκλογές να κοινωνήσουμε στον κόσμο και να ζητώντας την ψήφο του ελληνικού λαού για τις ιδέες μας και τις αρχές μας, οι οποίες είναι ξεκάθαρες. Ήδη σας προανέφερα, να μην τα ξαναλέμε. Από εκεί και πέρα, οι βουλευτικές εκλογές, όταν έρθουν, εδώ είμαστε, θα ξανασυζητήσουμε. Μάλιστα. Οπότε λοιπόν, βαδίζεται προς τις ευρωεκλογές της 26ης Μαΐου. Ακριβώς. Συντεταγμένα με τους υποψηφίους σας να οργώνουν την Ελλάδα, αλλά και τον πρόεδρο του κόμματος, τον κύριο Πάνο Καμένο. Θα έχουμε τη δυνατότητα την ερχόμενη Δευτέρα να τον συναντήσουμε από κοντά. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Κουτσή, για τη δυνατότητα που είχαμε να συνομιλήσουμε. Και εγώ σας ευχαριστώ. Εδώ είμαστε, θα τα ξαναπούμε. Βεβαίως. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ και πάλι. Να συνεχίσουμε, κυρίες και κύριοι. Για δεύτερη φορά βρέθηκαν στα Γιάννενα οι δύο γενιώτισες υποψήφιες για την Ευρωβουλή με τον ΣΥΡΙΖΑ, Φωτεινή Σκοπούλη και Όλγα Νάση. Οι δύο υποψήφιες ευρωβουλευτίνες έδωσαν το παρόν στη χθεσινή εκδήλωση του κυβερνώντος κόμματος, χαιρετίζοντας και μιλώντας πριν τον Υπουργό Οικονομικών. Το δικό τους διαφορετικό μήνυμα η καθεμιά έστειλαν το βράδυ της Πέμπτης οι δύο υποψήφιες για το Ευρωκοινοβούλιο με τον ΣΥΡΙΖΑ και γεννιώτισε στην καταγωγή Φωτεινή Σκοπούλη και Όλγα Νάση. Στην ανάγκη που υπάρχει όλα τα κράτη-μέλη να ενστερνιστούν το δόγμα υγεία για όλους, αναφέρθηκε λόγω και της ιατρικής της ιδιότητας η Φωτεινή Σκοπούλη. Εμείς στην Ελλάδα είμαστε μια χώρα με ένα από τα ψηλότερα προσδόκιμα επιβίωσης. Όχι γιατί έχουμε ένα από τα αποτελεσματικότερα συστήματα υγείας, αλλά γιατί το φυσικό και κοινωνικό μικροπεριβάλλον της πατρίδας μας ευνοεί την υγεία των πολιτών και όχι την οσιρότητα. Και εξηγούμε, το κλίμα, η ελληνική μεσογειακή διατροφή, οι οικογενειακές και κοινωνικές σχέσεις είναι διαχρονικοί παράγοντες που επηρεάζουν καθοριστικά την υγεία και η ισορροπία των πολιτών. Αυτό το μικροπεριβάλλον που έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, τη ζεστασιά, το μέτρο, την ποιότητα, την επικοινωνία, τη συλλογικότητα, είναι που κάνουν έναν οργανισμό να αντεπεξέρχεται στις ακραίες καταστάσεις, να διατηρεί την ομοιοστασία και να μην νοσεί. Αυτό το μικροπεριβάλλον είναι που προστάτεψε στην οικονομική κρίση τη μη διάλυση της κοινωνίας μας. Και είναι αυτό το μικροπεριβάλλον για το οποίο ενδιαφέρεται ουσιαστικά και περισσότερο ο καθένας μας. Πώς ενδιαφέρεται ο καθένας μας ατομικά, αρκεί η παιδεία γι' αυτό? Πώς μπορεί να εφαρμοστεί αυτό που κατανοούμε σαν άτομα? Πρέπει να ενδιαφερθεί απαραίτητα και επιγόντως η πολιτική. Και ποια είναι η πολιτική πραγματικά αυτή που θα υποστηρίζει αυτό το πολυπαραγοντικό περιβάλλον το οποίο ήταν συνήθειά μας, το μυρίζαμε, το γευόμαστε, το χαιρόμαστε, ήταν χτήμα μας και χωρίς να κάνουμε προσπάθεια να το αποκτήσουμε. Και τώρα μάλλον σιγά σιγά το χάνουμε.
Ποια πολιτική πραγματικά είναι αυτή? Είναι η πολιτική του άκρατου ανταγωνισμού, των εξαντλητικών ωραρίων εργασίας, της θεοποίησης της καινοτομίας, της ιστερίας για ανάπτυξη, της αντίληψης γκρεμίζω και ξαναχτίζω, των ατομικών λύσεων, της αποθήκευσης του κέρδους για την αιώνια ζωή, της ασφικτικής λιτότητας για μερίδες συμπολιτών μας? Ή είναι η πολιτική που προστατεύει ένα αποτελεσματικό κοινωνικό κράτος, που προτάσει ένα αποτελεσματικό κοινωνικό κράτος, αρρωγό και προστάτη αυτού του μικροπεριβάλλοντος? Η πολιτική της προστασίας της οικογένειας των χαμηλών εισοδημάτων? Η πολιτική των ανθρώπινων συνθήκων εργασίας? Η πολιτική της βιώσιμης ανάπτυξης με κανόνα το σεβασμό στο φυσικό, κοινωνικό και αισθητικό περιβάλλον? Η πολιτική που στόχος της είναι τελικά να μειώσει την οσιρότητα, διαμορφώνοντας φυσικές, κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες όπου ο καθένας θα έχει το δικαίωμα να μπορεί να ζήσει, με κεφαλαία γράμματα, χρόνια πολλά και καλά, έχοντας το μεγαλύτερο όφελος με το μικρότερο κόστος? Τέτοιου είδους προβλήματα συζητιούνται ιδιαίτερα στη διεθνή επιστημονική κοινότητα. Τέτοιου είδους προβλήματα συζητιούνται ευρέως στην ευρωπαϊκή αριστερή δημοκρατική πολιτική κοινότητα. Ένας από τους σημαντικότερους στόχους είναι να ενστερνιστούν τα κράτη-μέλη και να υλοποιήσουν το δόγμα υγεία για όλους σε όλες τις πολιτικές. Δηλαδή οποιοδήποτε νομοθετικό έργο, είτε αφορά στην εργασία, είτε στις μεταφορές, είτε στην οικονομία, είτε στην ανάπτυξη, να ελέγχεται πρώτα αν έχει επιπτώσεις άμεσες ή επότερες στην υγεία των πολιτών. Το δικό της μήνυμα εν ώψη των ευρωεκλογών έστειλε από την πλευρά της και η Όλγα Νάση, πολιτιστικός ανθρωπολόγος, η οποία εκπροσωπεί την ελληνική κοινότητα της Ιταλίας. Θα βαδίσω όλη την Ελλάδα για να συσπυρώσουμε όλες τις δυνάμεις. Αυτό έκανα μέχρι τώρα. Έχω γυρίσει σχεδόν τη μισή Ελλάδα και δεν σταμάτησα ποτέ. Ελπίζω να αντέξω ως το τέλος, γιατί τόσο σημαντική είναι για μένα και με τόσο δύναμη και με τόσο στοργή αποφάσισα να έρθω εδώ για να βοηθήσω αυτό που είναι αυτή τη στιγμή το σημείο αναφορά η Ελλάδα, η κυβέρνηση, ο ΣΥΡΙΖΑ για όλες τις προοδευτικές και δημοκρατικές δυνάμεις στην Ευρώπη. Και το λέω ζω σε μια χώρα όπου ένας υπουργός φωτογραφίζεται με αυτόματο όπλο και πνίγει ανθρώπους στη θάλασσα. Αυτό δεν είναι απλά ένα θέμα ιδεολογίας, αλλά έχει επιπτώσεις στην καθημερινή ζωή. Αυτό σημαίνει αποδόμηση του κοινωνικού κράτους, αυτό σημαίνει αμφισβήτηση των δικαιωμάτων που έχουμε κατακτήσει με τόσες αγώνες. Τώρα η Ιταλία που μεγάλωσε είναι η μεγάλη Ελλάδα. Η γλώσσα μου είναι η συγκριτική γλώσσα της Μεσογείου. Ο Νότος, η Μεσόγειος, είναι η καρδιά της Ευρώπης. Και είναι το κέντρο του κοινωνικού προβλήματος και εκεί που πρέπει πρωταρχικά να παρέμβουμε. Και μάλιστα ο ελληνισμός της Διασποράς είναι πλούτος για τη χώρα μας, το οποίο είναι μέρος και ο σύντροφος, ο Υπουργός Οικονομίας Ευκλήδης Τσακαλώτος, ο οποίος συνέβαλε τα μέγιστα στην έξοδο της χώρας από τα μνημόνια, στη σταθεροποίηση της οικονομίας, στη ανάσκηση της φτώχειας, στη μείωση της ανεργίας, στην ανοικοδόμηση του κοινωνικού κράτους πάλι που στην Ιταλία δυστυχώς κατεργήθηκε, γιατί υπήρχε μια οικονομία που μπορούσε να το στηρίξει και η Ελλάδα σήμερα να ατενίζει με αισιοδοξία το μέλλον. Οι ιδέες όμως και οι προσπάθειες δεν περπατούν μόνες τους. Ανταυτού πρέπει να συσπυρώσουμε εκείνες όλες τις κοινωνικές και τις πολιτικές δυνάμεις που είναι τώρα διάσπαρτες, οι οποίες μπορούν να κινητοποιηθούν ώστε να γίνει πραγματικότητα η Ευρώπη. Μια αλλαγή παραδείγματος κατά της λιτότητας και υπέρ των κοινωνικών δαπανών, της αναδιανομής του πλούτου και την αποκατάσταση των θυσίων της μεσαίας τάξης για την καταπολέμηση της ανεργίας. Γι' αυτό ο αγώνας συνεχίζεται. Κάποιος έλεγε
we live to fight another day. Αλλά we live to fight another day με το λαό όρθιο. Την προτίμησή τους στην περιοχή των Ιαννινών έδειξαν πολλοί επισκέπτες από διάφορες περιοχές της χώρας που πέρασαν τις διακοπές του Πάσχα στα Γιάννενα και την ευρύτερη περιοχή. Οι υψηλές πληρότητες στα καταλήμματα και η αυξημένη τουριστική κίνηση στην περιοχή, η οποία συνεχίζεται και αυτές τις μέρες, έφερε χαμόγελα και ικανοποίηση στο Δήμο Ιαννητών. Την ικανοποίησή του για την αυξημένη τουριστική κίνηση τις ημέρες του Πάσχα στην περιοχή των Ιωαννίνων εξέφρασε με δηλώσεις του αντιδήμαρχος Ιωαννίνων Νίκος Γκόλας. Μάλιστα, σύμφωνα με τον κύριο Γκόλα, η πρωτομαγιά που συνέπεσε κοντά στο Πάσχα φέτος συνέβαλε στο να παραταθούν ουσιαστικά οι διακοπές αρκετών επισκεπτών, με τις πληρότητες στα καταλήμματα να είναι υψηλές μέχρι και την ερχόμενη Κυριακή. Σημαντικό είναι το γεγονός βέβαια ότι εκτός από τις υψηλές πληρότητες στα καταλήμματα που άγγιξαν το 100%, υπήρξε και τόνωση της τοπικής αγοράς γενικότερα, αφού αυτές τις ημέρες γέμισαν τα καφέ, τα εστιατόρια και τα μπαρ. Τα Γιάννενα έχουν τη δυνατότητα να είναι τουριστικός προορισμός 365 ημερών. Και αυτός είναι ο στόχος μας, ανέφερε μεταξύ άλλων ο κύριος Γκόλας. Πασχαλινές διακοπές έδειξαν ότι παρόλη την τάση που υπάρχει αυτό το διάστημα ο κόσμος να ψάχνει κάτι πιο παραλιακό, έδειξαν την προτίμησή τους στην πόλη μας, στην περιοχή μας γενικότερα, με πληρότητες που άγγιξαν το 100% και μάλιστα σε μια αρκετά επιμικημένη περίοδο, γιατί βοήθησε και η απεργία της Πρωτομαγιάς σε αυτό, που ήταν πολύ κοντινή με τις αργίες του Πάσχα. Μάλιστα οι υψηλές πληρότητες συνεχίζουν και αυτές ακόμη τις ημέρες, νομίζω μέχρι και την Κυριακή. Στα περισσότερα καταλήμματα της περιοχής μας έχουμε πολύ κόσμο. Κόσμο ο οποίος όχι μόνο διέμεινε εδώ, αλλά κυκλοφόρησε, πήγε πολλές εκδρομές, έφαγε στα εστιατόρια, πήγε στα καφέ, στα μπαρ. Σημαίνει ότι υπήρξε μια πολύ μεγάλη διακίνηση χρήματος στην περιοχή μας, από ό,τι λένε όλοι οι επαγγελματίες. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι, γιατί κατά πώς φαίνεται δεν γεμίζουμε απλά τα καταλήμματα, αλλά γεμίζουν με κόσμο καλής ποιότητας, όπως ήθιστε να λέγεται, με κόσμο ο οποίος χαλάει χρήματα στην περιοχή, εκτιμάει τις υπηρεσίες που προσφέρονται. Και νομίζω ότι αυτός ήταν ανέκαθεν ο στόχος μας, δηλαδή να μην προσελκύσουμε γενικά τουρίστες, αλλά ένα πολύ υψηλό επίπεδο τουριστών. Νομίζω ότι όλα δείχνουν ότι το καταφέρνουμε. Χρειάζεται να συνεχίσουμε σαφέστατα την προσπάθεια. Τα Γιάννενα έχουν τη δυνατότητα να είναι μια πόλη 365 ημερών με κόσμο, με επισκέπτες. Αυτός πρέπει να είναι ο στόχος. Πρέπει να εμπλέξουμε το δυνατόν περισσότερες κοινωνικές ομάδες σε αυτό. Φαίνεται ότι ο μοχλός ανάπτυξης της περιοχής μας είναι ξεκάθαρο ότι είναι ο τουρισμός. Όσες περισσότερες επαγγελματικές ομάδες εμπλακούν σε αυτό, τόσο περισσότερο θα κερδίσει η κοινωνία μας. Παράλληλα, ο κύριος Γκόλας, σε ερωτηθεί σχετικά, αναφέρθηκε στην πρόσφατη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για απαγόρευση της επιβίβασης και αποβίβασης των επιβατών τουριστικών λεωφορείων στον παραλίμνιο δρόμο. Πρόκειται, σύμφωνα με τον κύριο Γκόλα, για μια απόφαση που έρχεται να δώσει λύση σε ένα δύσκολο πρόβλημα της πόλης των Ιωαννίνων, που εμφανίστηκε πιο έντονα τα τελευταία χρόνια μετά τη μεγάλη αύξηση της τουριστικής κίνησης των λεωφορείων στον παραλίμνιο δρόμο. Θα δημιουργηθεί, όπως εξήγησε, ένας εναλλακτικός δρόμος προς το νησί από την περιοχή του Περάματος, όπου θα μπορούν άνετα να σταθμεύουν τα τουριστικά λεωφορεία και οι τουρίστες θα μπορούν εύκολα από το συγκεκριμένο σημείο να επισκεφτούν τόσο το σπήλαιο Περάματος όσο και το νησί. Προκειμένου να υλοποιηθεί αυτή η απόφαση, χρειάζονται κάποια βήματα. Χρειάστηκε καταρχήν να ελεγχθεί όλη η διαδρομή που γίνεται με τα καραβάκια από το Πέραμα προς το νησί. Να ελεγχθεί η καταλληλότητα του σημείου που θα δένει το καραβάκι. Είμαστε βέβαιοι ότι υπάρχει ο κατάλληλος χώρος προκειμένου να παρκάρουν τα λεωφορεία εκεί πέρα και ότι υπάρχει δυνατότητα από το σπήλαιο Περάματος να γίνεται η μεταφορά των επιβατών και ιδιαίτερα των μαθητών, γιατί το μεγάλο πρόβλημα δημιουργείται με τις μαθητικές εκδρομές, από το σημείο αποβίβασης στο Πέραμα μέχρι το σπήλαιο. Έτσι ώστε να μπορέσει να γίνει μια συνολική εξυπηρέτηση και των εκδρομών,
που μπορούν με ένα σημείο στάθμευσης να εξυπηρετήσουν δύο σημεία ενδιαφέροντος, δηλαδή και το νησάκι και το σπήλαιο περάματος, αλλά και να αποσυμφορηθεί ο παραλίμνιος δρόμος της πόλης μας, ο οποίος πραγματικά υποφέρει κατά τη διάρκεια των σχολικών εκδρομών. Νομίζουμε ότι είναι ένα μέτρο που με δεδομένη την βοήθεια και την θετική άποψη της τροχέας Ιωαννίνων θα μπορέσει να λειτουργήσει. Φυσικά, όπως όλοι γνωρίζουμε, ότι ανεξάρτητα της διάθεσης και της όποιας απόφασης μπορεί να πάρθει σε ένα Δημοτικό Συμβούλιο, αν δεν υπάρχει ο έλεγχος και αν θέλετε ακόμη και η παιδεία από εμάς για την εφαρμογή της απόφασης, δεν μπορεί να λειτουργήσει τίποτε. Πιστεύουμε ότι η στάθμευση στο πέραμα θα είναι κάτι που θα εξυπηρετήσει και, και τα τουριστικά πρακτορία που φέρνουν τις εκδρομές στην πόλη μας, ώστε να μπορέσει, ώστε λοιπόν και οι ίδιοι να θελήσουν να το κάνουν αυτό. Άλλωστε, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η απόφαση δεν είναι απαγορευτική του να έρθει κάποιο λεωφορείο έως τον παραλίμνιο δρόμο. Έτσι λοιπόν, αν κάποιος σώνει και καλά θέλει να παρκάρει εκεί, μπορεί να παρκάρει στο πάρκινγκ των Σφαγείων ή σε κάποιο από τα ιδιωτικά πάρκινγκ που βρίσκονται στην περιοχή. Νομίζω ότι είναι η πιο καλή απόφαση που θα μπορούσε να πάρθει. Είναι μια απόφαση που δεν αφορά μόνο αυτό το διάστημα που διανύουμε τώρα, δηλαδή, για να το πω ξεκάθαρα, το προεκλογικό διάστημα. Άλλωστε, δεν ξέρω αν υπάρχει ο χρόνος της πλήρους εφαρμογής της απόφασης. Είναι μια απόφαση όμως που μπορεί να λύσει μεσοπρόθεσμα το θέμα της στάθμευσης των τουριστικών λεωφορείων στον παραλίμνιο δρόμο. Δύο άτομα που εμπλέκονται σε υπόθεση εισαγωγής στην χώρα, μεταφορά και κατοχή ναρκωτικών ουσιών με σκοπό την διακίνηση, συνελήφθησαν στο πλαίσιο συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης στην Ελέουσα Ιωαννίνων. Παράλληλα, κατασχέθηκε ποσότητα κατέργασης της κάναβης βάρους 95 περίπου κιλών που βρέθηκε σε γιόταχη αυτοκίνητο. Στα χέρια της αστυνομίας έπεσαν δύο ημεδαποί στην Ελεούσα που εμπλέκονται στην εισαγωγή στην χώρα, μεταφορά και κατοχή ναρκωτικών ουσιών με σκοπό τη διακίνηση. Συγκεκριμένα, μετά από έλεγχο που έγινε σε γιόταχη αυτοκίνητο, βρέθηκε και κατασχέθηκε ποσότητα κατέργασης κάναβης βάρους περίπου 95 κιλών. Οι συντονισμένες ενέργειες των αστυνομικών των τμήματων δίωξης ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ιγουμενίτσας και της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ιωαννίνων οδήγησαν στη σύλληψη των δύο ημεδαπών ηλικίας 22 και 24 ετών το πρωί της 5ης στην Ελεούσα Ιωαννίνων, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε ποινική δικογραφία για εισαγωγή στη χώρα, μεταφορά και κατοχή ναρκωτικών ουσιών με σκοπό τη διακίνηση. Ειδικότερα στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων δράσεων για την καταπολέμηση της διάδοσης των ναρκωτικών ουσιών και κατόπιν αξιοποίησης πληροφοριών, οι αστυνομικοί εντόπισαν στην Εθνική Οδό Ιωαννίνων Κοζάνης, στην διασταύρωση Ελεούσας Ιωαννίνων, και ακινητοποίησαν για έλεγχο γιόταχη αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαιναν ο 22χρονος και ο 24χρονος ως οδηγός και συνοδηγός αντίστοιχα. Σε έρευνα που έγινε στο παραπάνω αυτοκίνητο, βρέθηκαν στην καμπίνα του οχήματος καθώς και στον χώρο των αποσκευών 40 δέματα με ακατέργαστη κάναβη συνολικού βάρους 94 κιλών και 800 γραμμαρίων. Συνολικά κατασχέθηκαν η ποσότητα των ναρκωτικών, το αυτοκίνητο που χρησιμοποιήθηκε για τη μεταφορά των ναρκωτικών, καθώς και 3 κινητά τηλέφωνα. Οι συλληφθέντες επρόκειτο να οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πλημελιωδικών Ιωαννίνων, ενώ την προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ιωαννίνων. Χωρίς την προσδοκόμενη αύξηση του τζίρου για τα ταμεία των εμπόρων στην περιοχή των Ιωαννίνων, ολοκληρώθηκε η φετινή πασχαλική περίοδος. Στο μεταξύ, ξεκίνησαν οι ενδιάμεσες εκπτώσεις, ένα μέτρο το οποίο κάθε άλλο παρά ωφέλησε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, σύμφωνα με τον Εμπορικό Σύλλογο Ιωαννίνων. Το χειρότερο των τελευταίων ετών για τις εμπορικές επιχειρήσεις ήταν το φετινό Πάσχα, σύμφωνα με τον Αντιπρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Ιωαννίνων, Αλέξανδρο Καζάζη. Και αυτό γιατί το καταναλωτικό κοινό, εξαιτίας κυρίως της υψηλής φορολογίας, δεν έχει διαθέσιμα χρήματα για να προβεί σε αγορές. Το μεγαλύτερο πρόβλημα αντιμετωπίζουν κυρίως οι μικρές επιχειρήσεις, σύμφωνα με τον κύριο Καζάζη, οι οποίες για να επιζήσουν ξεπουλούν τα προϊόντα τους και εργάζονται πολλές ώρες για ένα μικρό εισόδημα. Η γενική εκτίμηση είναι ότι το Πάσχα φέτος ήταν το χειρότερο των τελευταίων ετών. Και δεν είναι μόνο στα Γιάννα, ήταν πανελλαδικά. Το χειρότερο για τις εμπορικές επιχειρήσεις, έτσι. Ο κόσμος κυκλοφορούσε, αλλά κυκλοφορούσε, πίνε καφέδες. Λογικό είναι, άνοιξη έχουμε, βγήκε έξω. Όμως αυτό δεν είχε, περνούσε από τα καταστήματα, αλλά τα καταστήματα είχαν τους χειρότερους τζίρους
Όχι μόνο στα Γιάννενα, σε όλη την Ελλάδα. Οι λόγοι είναι γνωστοί. Έτσι. Ενώ καθημερινά ακούμε ότι βγήκαμε από την κρίση και τέλειωσαν τα μνημόνια, τα μνημόνια τώρα εφαρμόζονται, τα καινούργια μνημόνια. Έτσι. Οι 120 δόσεις τι είναι? Είναι χρήματα που φεύγουν από τις τσέπες του κόσμου και πάνε στους φόρους και στις τράπεζες. Η αύξηση της ΔΕΗ τη νιώσαμε, ο κόσμος γερά στις τσέπες του. Άρα χρήμα δεν έμεινε. Και αυτοί και οι λίγοι που είχαν κάποιο χρήμα δεν είχαν χρήμα να διαθέσουν για να κάνουν αγορές. Λογικό είναι λοιπόν η συνέχεια των μνημονίων και τα αποτελέσματα να φαίνονται όλο και περισσότερο. Αυτό ζήσαμε το Πάσχα. Και αυτό θα ζήσουμε και στην πορεία, γιατί οι φόροι αντί να μειώνονται, μεγαλώνουν και δεν μένει χρήμα στον κόσμο για να διαθέσει για τις ανάγκες του στην αγορά. Για να επιζήσουν ειδικά οι μικρές επιχειρήσεις έχουν φτάσει στο μηδέν. Έτσι, ξεπουλάνε τα πάντα, δουλεύουν ατέλειωτες ώρες για να έχουν ένα πολύ πολύ μικρό εισόδημα όσοι μπορούν και επιτυχαίνουν και όσοι θα επιζήσουν, γιατί από ό,τι φαίνεται η κρίση θα φέρει και άλλα λουκέτα, είναι σίγουρο αυτό. Έτσι, όταν το χρήμα φεύγει και δεν κυκλοφορεί, είναι λογικό ότι κάποια στιγμή αυτό θα έχει και συνέπειες στις επιχειρήσεις. Και αυτό το βλέπουμε να δυναμώνει, δεν βλέπουμε δηλαδή την ανάπτυξη που λένε στις τηλεοράσεις. Έχουμε εδώ και δύο μήνες μιλάνε για 120 δόσεις. Τι είναι οι δόσεις? Είναι χρήμα που θα φύγει από τον κόσμο και θα πάει στις τράπεζες και, και στο κράτος, στην εφορία. Άρα οι συνέπειες θα τις δούμε στο μέλλον άμεσα. Εν τω μεταξύ, ο Αντιπρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Ιωαννίνων, με αφορμή την έναρξη της περίοδου των ενδιάμεσων εκπτώσεων, υπογράμμισε πως το συγκεκριμένο μέτρο δεν ωφέλησε τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις παρά μόνο τις μεγάλες αλυσίδες καταστημάτων. Έκανε λόγο δε για ένα μέτρο το οποίο έχει αποπροσανατολίσει τους καταναλωτές και έχει οδηγήσει στο να εκφυλιστεί ο θεσμός των εκπτώσεων. Εμείς εδώ και χρόνια λέμε ότι οι ενδιάμεσες εκπτώσεις δεν είναι κάτι το οποίο το ζητήσαν ποτέ οι μικρές επιχειρήσεις, δεν ήταν κάτι το οποίο ωφέλησε ποτέ τις μικρές επιχειρήσεις. Πάντα το λέγαμε. Έτσι, οι ενδιάμεσες εκπτώσεις ήταν ένα μέτρο το οποίο το ζητήσανε οι αλυσίδες, γιατί οι αλυσίδες έχουν μάθει και μπορούν, έχουν και τα μέσα να διαφημίζουν τα προϊόντα τους άμεσα. Έτσι, οι μικρές επιχειρήσεις για να κάνουν μια τέτοια καμπάνια έχουν άλλους ρυθμούς και άλλους τρόπους. Άρα λοιπόν ήταν ένα μέτρο το οποίο θέλανε να μπει στα όπλα τους των μεγάλων για να μπορούν να επεμβαίνουν και να ρυθμίζουν την αγορά και να μαζεύουν το όποιο λίγο χρήμα υπάρχει. Οι ενδιάμεσες εκπτώσεις αποπροσανατολίζουν τον κόσμο, γιατί όταν του λες εσύ κάθε τρεις και λίγο ότι έχουμε εκπτώσεις, ο κόσμος πάβει να πιστεύει πλέον και να λέει ότι τώρα θα βγω να ψωνίσω. Γιατί ξέρει ότι και τον άλλο μήνα θα έχει εκπτώσεις και θα έχει και τις έξτρα εκπτώσεις που διαφημίζουν μέσα από το δίκτυο, από το ίντερνετ και μέσα από τις τηλεοράσεις. Άρα σου λέει εκπτώσεις θα έχω. Εξάλλου, ο τρόπος που έχουν γίνει αυτές οι εκπτώσεις και πώς έχουν εκφυλιστεί έχει φανεί στον καταναλωτή και δεν βγαίνει πλέον να ψωνίσει. Και έχει φανεί με δύο τρόπους. Τις προηγούμενες εκπτώσεις και τις μέρες που λέγανε Κυριακές και τις Αργίες και τις Παρασκευές, άκουγε διαφημίσεις από τους μεγάλους στη τηλεόραση, πήγαινε να ψωνίσει, ψώνιζε αυτό που νόμιζε ότι το ψώνιζε φτηνό και την επόμενη εβδομάδα το βρίσκε πιο φτηνό όταν τέλειωναν οι εκπτώσεις. Αυτή είναι μια κακή εμπειρία του καταναλωτικού κοινού. Παραπλανάται, έτσι, συστηματικά έχει γίνει αυτό, έτσι, παραπλανάται από αυτούς που έχουν τα μέσα να το κάνουν. Αυτοί πιστεύουμε ότι χαλάσανε, αυτοί οργανώσανε καταρχήν τις ενδιάμεσες εκπτώσεις γιατί ήταν εργαλείο τους και γι' αυτό βλέπουμε τώρα κάτι που εμείς το καταγγείλαμε από την αρχή, ο Εμπορικός Σύλλογος Ιωαννίνων το κατέγγειλε από την αρχή τις ενδιάμεσες εκπτώσεις, ότι ουσιαστικά δεν βοηθάνε αλλά χαλάνε και αυτές οι εκπτώσεις, το θεσμό των εκπτώσεων όπως υπήρχαν χρόνια και πραγματικά βοηθούσαν και βοηθάνε. Έτσι λοιπόν είδαμε τώρα και τους, τους αντιπροσώπους της Ερμού και της Τσιμισκή, οι πρόεδροι δηλαδή των μεγάλων εμπορικών συλλόγων, να βγαίνουν και να καταγγείλουν αυτόν τον θεσμό που αυτοί τον προωθήσανε.
Και σε αυτό το σημείο περάσουμε να δούμε αναλυτικά την πρόγνωση από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για τον καιρό του Σαββάτου στην Ήπειρο. Για αύριο η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει αραιές νεφώσεις, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βόρειο-ανατολική. Η θερμοκρασία στα Γιάννενα θα κυμανθεί από 9 έως 18 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσπρωτή από 13 έως 19, στην Άρτα από 12 έως 21 και στην Πρέβεζα από 14 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Ήπειρο στη Βιέννα. Από όλους εμάς, δημοσιογράφους και τεχνικούς, ευχές για ένα όμορφο βράδυ και καλό σας Σαββατοκύριακο.